Κώστακακός από τον blog Ελευθερία Τίποτα και είμαι με δύο μέλη των αλληλέγγυων λειτουργών υγείας για να μιλήσουμε για τους σκοπούς της ομάδας, το τι κάνει. Παιδιά, ευχαριστώ πολύ που αποδεχτήκατε την πρόσκληση καταρχήν. Εμείς. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε. Καλώς σας βρήκαμε. Και εγώ καλώς σας βρήκα. Θέλω να μου πείτε πότε ξεκινήσατε αυτή τη συλλογικότητα, πού πήρατε την αφορμή για κάτι τέτοιο και αν είχατε πρώτερη εμπειρία από τέτοια αντίστοιχα εγχειρήματα. Λοιπόν, ήταν πέρσι το Μάρτιο του 2016. Η επίσημη ανακοίνωση σύστασης της ομάδας μας έγινε περίπου κοντά στην 25 Μαρτίου. Και μάλιστα έγινε και κάπως συμβολικά σαν μια διακήρυξη ανεξαρτησίας. Μια πολιτική ανυπακοή κατά εμάς ενάντια στην επιχειρούμενη από το κράτος εκείνη τη στιγμή περίφραξη της αλληλεγγύης και στην ενσωμάτωσή της από την φιλάνθρωπη κοινωνία των πολιτών, τον θεσμοποιημένο ανθρωπισμό του κράτους αλλά και των ΜΚΟ. Υπερασπιζόμενοι την έννοια του αλληλέγγυου εκείνη τη στιγμή ως ακυδαιμόνευτο τρόπο δράσης ενάντια στον εθελοντισμό αλλά και την υποκρισία της οργανωμένης φιλανθρωπίας. Ξεκινήσαμε αρχικά με έναν μικρό πυρήνα γιατρών, φαρμακοποιών, νοσηλευτών και νοσηλευτριών και μεών, στον οποίο κάποιοι από εμάς είχαμε εμπειρία σε αυτοοργανωμένα εγχειρήματα υγείας, σε ιατρικές καταστάσεις κρίσης. Και κάποιες από εμάς είχαμε βρεθεί, είχαμε στήσει και οργανώσει ιατρία στην πλατεία Συντάγματος, γενικότερα στην Αθήνα και τον Πειραιά από το 2011 και μετά. Όλοι όσοι και όσες ήμασταν σε αυτό τον πυρήνα, ήμασταν ενεργά παρόντες από την αρχή του προσφυγικού, από τους πρώτους μετανάστες που έφτασαν στο λιμάνι μέχρι και στο σημείο που έφτασαν πια 6.000 από αυτούς τους ανθρώπους να είναι εγκλωβισμένοι εκεί. Όσον αφορά στην κρατική παρουσία, όλο αυτό το διάστημα στον τομέα της υγείας ήταν απολυπής έως και ελάχιστη, πάρα πολύ επιφανειακή, αποσπασματική. Μιλάμε για τον Πειραιά τώρα ή για τον Πειραιά, ναι. Μόνο και μόνο για χάρη της παρουσίας του στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και φυσικά τελείωναν εκείνα έφευγαν, αφήνοντας ακάλυπτες τις βραδινές ώρες τους ανθρώπους αυτούς. Να πω εδώ ότι εμείς συστηθήκαμε και στην αρχή συμμετείχαμε στο γιατρείο που υπήρχε στην Ε1, αλλά γρήγορα διαφοροποιηθήκαμε ο πρώτος πυρήνας των ανθρώπων. Εμείς είχαμε μια ιδιαιτερότητα, δεν περιμέναμε να έρθουν αυτοί σε εμάς, πήγαμε εμείς αυτούς. Και κυρίως δουλέψαμε περισσότερο με ένα σχέδιο επειγόντων περιστατικών. Και για μας ήταν πολύ σημαντικό το κομμάτι ότι έπρεπε οι άνθρωποι να καλυφθούν το βράδυ. Άρα, ειδικά στον Πειραιά, το πούμε και στη συνέχεια, οι δράσεις μας ήταν κατεξοχήν βραδινές. Εκεί όπου πια αυτοί οι άνθρωποι ήταν μόνοι τους. Να σε διακόψω λίγο, να ρωτήσω κάτι. Όταν λέτε επίγοντα περιστατικά, τι εννοείτε ακριβώς, δηλαδή, ποια είναι τα επίγοντα περιστατικά σε τέτοια. Γιατί έτσι κι αλλιώς αυτή η κατάσταση είναι από μόνη της επίγουσα. Υπήρχαν πιο. Οι άνθρωποι αυτοί ερχόντουσαν από τα νησιά. Σε αρκετές περιπτώσεις είχαν εντυπή φροντίδα. Με αποτέλεσμα, οι ανάγκες αυτών σε ιατρονοσηλευτική περίθαλψη ήταν αυξημένη. Οπότε σίγουρα το πλαίσιο λειτουργίας ενός κλασικού ιατρείου, το οποίο δέχεται κόσμο 9 με 5, δεν θα μπορούσε να δουλέψει μας και αρκετά από τα περιστατικά είχαμε βράδυ, με πάρα πολλά παιδιά, τα οποία ψήνοντας τον πυρετό, ενήλικες που ήταν πολύ τραυματίες, εδώ θα βλέπουμε και στη συνέχεια. Κυρίως ήταν ότι και δεν είχε την πολυτέλεια να πεις ότι εξασκώ μια κλασική ιατρική, η οποία ο γιατρός συστήνεται και περιμένει να έρθει ο ασθένης. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι έρχονταν και είχαν βιώσει ήδη τη φρίκη του πολέμου σε μια κατάσταση εξαίρεσης. Οπότε όλος αυτό ο συνωστισμός που υπήρχε μέσα εκεί πέρα, γιατί ερχόντουσαν συνέχεια καραβιές, που ερχόντουσαν είτε αργά το βράδυ είτε πολύ το πρωί, ειδικά σε ώρες που δεν υπήρχαν. Και έπρεπε εκεί να τους υποδεχτείς, να δεις και τις άμεσες ανάγκες τους. Σημασία έχει ότι ένας άνθρωπος δεν αρρωσταίνει μόνο τη μέρα.
Επίσης, μπορεί να αρρωστήσει οποιαδήποτε ώρα της μέρας. Ειδικά σε αυτήν την κατάσταση, είναι τουλάχιστον υποκριτικό να λες το 2-9 με 5 και από πέρα το έχεις 24-7. Ναι, 24 ώρες την ημέρα, 7 μέρες την εβδομάδα. Mm-hmm. Ναι, το κλείνουμε, δεν είναι δημόσιο. Τη λογική την είχαν συνήθως. Ναι. Θέλω να μου πείτε, τι υπήρχε την εποχή εκείνη σε αυτοργανωμένες δομές υγείας, υπήρχαν και άλλες δομές. Και αν υπάρχει συνεργασία και αλληλεγγύη μεταξύ σας. Αν υπήρχαν τότε και τώρα με τις ήδη υπάρχουσες, αν υπάρχει ας πούμε συνεργασία, αν μιλάτε, αν κάνετε πράγματα μαζί, προσπαθείτε. Και εκείνη την εποχή, αλλά μέχρι και σήμερα θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι αυτοοργανωμένες συλλογικότητες στον χώρο της υγείας είναι μετρημένες στα δάκτυλα του ενός χεριού. Αυτό που έχει σημασία να πούμε είναι ότι ως αυτοοργανωμένες δομές δεν εννοούμε τα κομματικά καθοδηγούμενα κοινωνικά ιατρία που μπορεί να υπάρχουν. Ή αυτά που ελέγχονται από τους ιατρικούς συλλόγους, την εκκλησία, πράγματα. Δυστυχώς ακόμη και σήμερα υπάρχει ένα πρόβλημα με μας τους υγειονομικούς. Δεν προσέρχονται και δραστηριοποιούνται, δεν συλλογικοποιούνται μάλλον, γιατί έρχονται ακριβώς ως άτομα και δεν μπαίνουν σε μια διαδικασία να δημιουργήσουν αυτοοργανωμένες ομάδες οπουδήποτε πηγαίνουν. Με αποτέλεσμα ακόμα και αυτή τη στιγμή να υπάρχουν ιατρία σε καταλήψεις που να μην έχουν καταφέρει να λειτουργούν οργανωμένα συλλογικά, γιατί η λειτουργία τους έγκυται στην εκδοτική ευκαιρία του εκάστοτε λειτουργού υγείας που θα πάει, που δεν μπορεί να είναι κάτι οργανωμένο και συγκεκριμένο. Εδώ να πω κάτι, ότι δυστυχώς ενώ εμείς ξεκινήσαμε κάνοντας μία διακήρυξη ανεξαρτησίας, όπως είπαμε, γιατί εμείς αρνηθήκαμε να καταθέσουμε τα πτυχία μας ή τις άδειες ασκήσεις επαγγελματός μας και να σωματωθούμε στο ΕΚΕΠΗ, όπως ήθελε το κράτος, κάνοντας μία φρονηματικού τύπου δήλωση, εμείς διακηρύξαμε την ανεξαρτησία, αυτή την αυτονομία, του λειτουργήματός μας. Και περιμέναμε να ακολουθήσουν και άλλοι συνάδελφοι. Κάποιοι ακολουθήσαν, αλλά οι περισσότεροι δυστυχώς παραμείνανε μέσα εντός του θεσμημένου πλαίσιου της κοινωνίας των πολιτών. Μια που είπαμε αυτό τώρα, εσείς πώς λειτουργείτε, ας πούμε, εσωτερικά, έχετε κάποια συνέλευση, με τι τρόπο? Ναι, με συνέλευση. Θα μου πείτε τώρα από πόσα άτομα αποτελείται η ομάδα και ποιες είναι οι ειδικότητές τους και τι ανάγκες έχετε αυτή τη στιγμή σε έμψυχο και φαρμακευτικό ή οποιοδήποτε άλλο υλικό, τέλος πάντων. Ξεκινώντας να απαντήσουμε σε αυτήν την ερώτηση, θέλουμε να τονίσουμε ότι η ομάδα μας κατάφερε να καταδείξει και να αναδείξει, τέλος πάντων, ότι η ποσότητα των ανθρώπων δεν έχει καμιά απόλυτη σημασία όταν μιλάμε για ανθρώπους δεσμευμένους και παθιασμένους αυτό που κάνουν. Ανθρώπους που επιλέγουν να ασκήσουν το λειτουργήμα το οποίο έχουν επιλέξει ή κάνουν, προς μια κατεύθυνση απελευθερωτικής συνολικά για όλους. Η ομάδα μας λοιπόν ξεκίνησε με ένα κλειστό πύρινο 8 ατόμων, όλων των ειδικοτήτων, από γιατρούς, φαρμακοποιούς, νοσηλεύτες, μέρες κλπ. Δεν ήταν κλειστό πύρινο, ήταν αυτοί οι άνθρωποι που αποφασίσαν να συστήσουν την ομάδα και μετά κάναμε την ανακοίνωση. Δεν ήταν κλειστή δηλαδή ότι θέλαμε να είμαστε μόνοι μας. Πάντως στην αρχή κάποιοι μαζευτήκατε. Μαζευτήκαμε, δεν πήραμε στην πρωτοβουλία. Ένας πύρινας 8 ατόμων και στη συνέχεια αυτός ο πύρινας αναπτύχθηκε από αρκετούς συναδέλφους όλων των ειδικοτήτων που ήρθαν και πλαισίωσαν την επιστημονική αυτή ομάδα. Αυτή τη στιγμή η ομάδα μας συνεχίζει με έναν μικρό αλλά σταθερό πυρήνα, ο οποίος μπορεί να εγγυηθεί και τη λειτουργία και τη βιωσιμότητά της, αλλά και την παρακαταθήκη της για το μέλλον. Οι ειδικότητες που συμμετέχουν, των ατόμων που συμμετέχουν στους άλλοι, είναι παθολόγος, επικοντολόγος, οφθαλμίατρος, παιδίατρος, χειρουργός, ψυχίατρος, νοσηλευτές και νοσηλεύτριες ψυχικής υγείας αλλά και χειρουργική, φαρμακοποιός και ΜΕΣ. Σημαντικό είναι να πούμε για την ομάδα μας ότι λειτουργεί διαπιστημονικά και με βάση το διαψυχοκοινωνικό μοντέλο προσέγγισης των ασθενών της, αλλά και λειτουργεί στη βάση της αντιμετώπισης κρίσιμων και επιβουσών καταστάσεων με
βάση και αρχή τα πρωτόκολλα της επίγουσας ιατρικής. Αυτό ήταν τουλάχιστον στο κομμάτι που λειτουργούσαμε στον Πειραιά. Ναι. Γιατί στη συνέχεια μετά, όταν ασχοληθήκαμε με τις καταλήψεις, εκεί πια φεύγει το κομμάτι του επίγοντος. Αρχίζουμε και μπαίνουμε περισσότερο στο κομμάτι της γενικής οικογενειακής ιατρικής και φτάνουμε μέχρι τώρα, ένα χρόνο μετά, το οποίο οι περισσότεροι από τους ανθρώπους που είναι στις καταλήψεις έχουμε δει όλους, πάνω από μία ή δύο και παραπάνω οργανωμένες, ολοκληρωμένες φορές. Τα παιδιά έχουν εμβολιαστεί, οι χρόνοι πάσχοντες έχουν ήδη ρυθμιστεί, δηλαδή με τα φαρμακά τους, οπότε πια έχει φύγει το κομμάτι και εντός αγωγικών μπορούμε να πούμε ότι βρισκόμαστε σε μια ρουτίνα. Που δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν ανάγκες, έτσι. Ναι. Στις ανάγκες μας που ρώτησες για ένσυχο και ιατροπολιτικό υλικό, κοίτα, ποτέ δεν τελειώνουν, αν και αυτή τη στιγμή κατά πλειοψηφία και με βάση τις υπηρεσίες που προσφέρουμε είναι καλυμμένες. Φυσικά οποιαδήποτε προσφορά είναι πάντα ευπρόσδεκτη. Εφόσον βέβαια συνάδει με το πλαίσιο λειτουργία μας, mm-hmm. το οποίο είναι και διαπραγμάτευτο. Και ειδικά όταν μιλάμε και για το έμψυχο mm-hmm. κομμάτι. Φυσικά επειδή δεν θέλουμε να μένουμε στατικοί σε αυτό που κάνουμε, στόχος μας είναι αυτή τη στιγμή, πέρα από την κάλυψη των αναγκών στις καταλήψεις προσφύγων που υπάρχουν, η δημιουργία μιας κλινικής αλληλεγγύης. Mm-hmm. Και σε αυτή την κατεύθυνση αναζητούμε χώρο, οπότε εξίσου οποιαδήποτε προσφορά και σε εξοπλισμό αλλά και σε χώρο είναι ευπρόσδεκτη και κατά εμάς αναγκαία. Μεγάλη επίβολο σχέδιο αυτό. Δεν είναι μεγάλη επίβολο. Όμορφο ακούγεται. Δεν είναι μεγάλη επίβολο. Είναι κάτι που είναι δεδομένο. Αν σκεφτείς ότι στον Πειραιά υπήρχαν ειδικά τις τελευταίες εβδομάδες ή νύχτες που μπορεί να ήμασταν 4 ή 6 άτομα για 6.000 κόσμο. Ανταποκριθήκαμε και πιστεύω κερδίσαμε το στοίχημα, γιατί συγκρούονταν δύο στην ουσία τρόποι οργάνωσης. Ένας θεσμικός και ένας αυτοοργανωμένος. Ένας οργανωμένος που είχε τα πάντα, δηλαδή ήταν προσχηματικός, γιατί λειτουργούσε μόνο όταν οι κάμερες ήταν εκεί παρούσες το πρωί. Εμείς λειτουργούσαμε το βράδυ πολλές φορές και με μια μεγάλη απουσία ασθενοφόρων ή άλλης βοήθειας που αργούσε να έρθει. Παρ' όλα αυτά, με αυτές τις μικρές δυνάμεις δείξαμε ότι το καταφέραμε. Από εκεί και μετά το κομμάτι στις καταλήψεις, έχοντας ξεπεράσει τα 2.500 ολοκληρωμένα περιστατικά αυτή τη στιγμή, πιστεύουμε ότι μπορούμε να κάνουμε το επόμενο βήμα, γιατί δεν πρέπει να μείνουμε στατικοί. Μια τόσο έλωση καταλήψεις στο πλαίσιο μας και ο τρόπος μας είναι ότι στην ουσία λειτουργούμε κλινικές, στις οποίες αν έρθει κάποιος Έλληνας ή κάποιος άλλος που δεν είναι μέσα στην κατάληψη, το παιδί έχω πρόβλημα. Κάποιος του γείτονας. Δεν θα το πούμε ότι ξέρεις είναι εδώ μόνο για συγκεκριμένους ανθρώπους. Οπότε πιστεύουμε ότι μια κλινική αλληλεγγύη θα μπορούσε να προχωρήσει ακόμα περισσότερο το εγχείρημά μας όσον αφορά στην αυτοοργάνωση της υγείας, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αν και το θίξαμε πριν, δεν ξέρω τώρα αν θέλετε να πείτε κάτι παραπάνω, να πείτε πώς λειτουργείτε εσωτερικά με κάποιες λεπτομέρειες ίσως παραπάνω. Όπως είπαμε και πριν, ανώτερο όργανο αποφάσεων είναι η συνέλευση για μας. Η συλλογικότητά μας λειτουργεί αντιεραρχικά, αμεσοδημοκρατικά, αυτοοργανωμένα και αντιεξουσιαστικά. Οι αποφάσεις στις διαδικασίες παίρνονται είτε με ομοφωνία, κάτι το οποίο και προκρίνουμε, είτε με διαβριμένη πλειοψηφία, όσο αυτό είναι δυνατόν να το αποφύγουμε. Λίγες περιπτώσεις, σπάνιες, περισσότερες φορές, όσο και δεν έχουμε πατήσει μέσα στο κομμάτι αυτό, περισσότερες φορές παίρνουμε με ομοφωνία. Και το προκρίνουμε, δηλαδή προτιμούμε να καθυστερήσουμε ένα κείμενο, μια απόφαση, μια δράση, στο να έχει γίνει κτήμα όλων, να έχουν συμφωνήσει και να συνεννοεί όλοι, παρά να υπάρχει, υπάρχουν διαφορετικές αντιλήψεις. Επίσης, για μας οι λογικές ανάδεσεις και εκπροσώπησης δεν μας αφορούν. Γι' αυτό και δεν απαντάμε και δεν ασχολούμαστε με άτομα μεμονωμένα, προσπαθώντας έτσι με αυτόν τον τρόπο να καταργήσουμε στην πράξη αυτές τις λογικές παραγωγισμού που υπάρχουν ή τέλος πάντων έτσι πιστεύουμε ότι θα καταφέρουμε να κάνουμε κάτι. Υπάρχει από την αρχή τηλέφωνο που μπορεί να μας δει κανείς. Το τηλέφωνο λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο. Αυτό και ήταν κάτι που κερδίσαμε, γιατί με βάση το
τη λογική του επίγοντος δεν θα μπορούσε να πει ότι εγώ κλείνω τώρα. Άρα πρέπει να έχει το τηλέφωνο και να στείλει ανάλογα του ανθρώπου όταν χρειαστεί το περιστατικό. Αλλά από την άλλη, δεν μιλάμε ως άτομο προς άτομο. Έλα, πέφτουν το έτοιμά σου στην συλλογικότητα και η συλλογικότητα θα σου απαντήσει. Και αυτό έχει μεγάλη σημασία γιατί θέλουμε να σπάσουμε αυτή την εξατομίκευση ή αυτή την αυθεντία ή του ήρωα του γιατρού που έρχεται ο λόγος του. Η συλλογική διαδικασία σημαίνει ότι όλοι πρέπει να υπάρχει. Πιστεύουμε ότι να έχουν σχέση, να γνωρίζουν. Αυτό δίνει και μεγαλύτερη διαφάνεια στα εγχειρήματα. Και πιστεύουμε ειδικά στο κομμάτι της υγείας η διαφάνεια πρέπει να είναι το πρώτο μέλημα. Βελτιώνει και αναπτύσσει περισσότερο την αξιοπιστία μιας συλλογικότητας. Ωραία. Να ρωτήσω τώρα κάτι. Αυτό που έχετε εσείς ως πλαίσιο, ας πούμε, λειτουργίας της συνέντευξης κτλ. Και όλο αυτό το πράγμα. Όταν είναι κάποιος, ας πούμε, ξέρω εγώ, πρόσφυγες που έρχονται στον Πειραιά, οι μετανάστες, ωραία. Εκείνη τη στιγμή, φαντάζομαι, δεν ξέρω κιόλας, ο άνθρωπος που έχει την ανάγκη, δεν ξέρει πώς λειτουργείς εσύ. Δηλαδή δεν υπάρχει μια άλλη συμπεριφορά από τον κρατικό λειτουργό, φαντάζομαι. Δηλαδή δεν πάτε όλοι μαζί. Δεν ξέρω πώς. Όχι, στο γιατρό, στο φαρμακευτικό πάνε ομάδες. Πας, κάνεις διαλογή, το περίφημο τριάζ, δες εκείνη τη στιγμή αν μπορείς να τον βοηθήσεις. Δηλαδή πράγματα τα οποία μπορούν να αντιμετωπιστούν επί τόπου, τα αντιμετωπίσαμε επί τόπου. Πράγματα που πρέπει να τον επιστρέψεις είτε στο ιατρείο είτε στο τροχόσπιτο που είχαμε εμείς στην Πέτρινη, θα τον στείλεις. Ή σε περίπτωση που πρέπει να τον μεταφέρεις στο νοσοκομείο, θα πρέπει να φροντίσεις αυτό. Να το κάνεις. Εδώ ίσως μπορούμε να πούμε και το ότι έχει βοηθήσει την ομάδα μας πάρα πολύ το γεγονός ότι λειτουργούμε με συγκεκριμένα πρωτόκολλα και διαδικασίες. Οπότε το έχουμε βρει αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, στην κλινική εξέταση, στο πρώτο σύμπτωμα που βλέπουμε, τη διάγνωση, τη φαρμακευτική αγωγή, το follow-up που θα ακολουθήσει μετά. Επίσης, έχουμε και το κομμάτι της στατιστικής καταγραφής, αλλά και της καταγραφής των ασθενών μας, καθαρά και μόνο για να υπάρχει μια συνέχεια σε αυτό που κάνουμε. Όχι μόνο αυτό, να μπορούμε και να απαντήσουμε συνήθως στους υγειονομικούς πανικούς που προβάλλει το κράτος ή τα ΜΜΕ. Δηλαδή, για παράδειγμα, στο λιμάνι λέγανε ότι υπάρχουν πατήτηδες, υπάρχουν πράγματα. Σύμφωνα με την απλή ανάγνωση των περιστατικών που είχαμε στο βιβλίο, που είναι πάρα πολύ αναλυτικό και συγκεκριμένο, είπαμε ότι δεν υπήρχαν τέτοια περιστατικά και να δούμε μεμονωμένα περιστατικά, δεν ήταν το 0,01%. Οπότε μπορείς κάλλιστα να απαντήσεις σε αυτό. Από την άλλη, ο καλύτερος τρόπος για να μπορέσεις να δουλέψεις είναι να έχεις, πέρα από το όραμα, να έχεις μέθοδο. Η μέθοδο αυτή είναι κάτι το οποίο χτίστηκε με την εμπειρία όλων, συνεχίζει να χτίζεται. Εμείς είμαστε πρωτοποδημένοι, δηλαδή είδαμε ότι τελειώνοντας το λιμάνι, όπου πια έπρεπε να μπούμε σε διαφορετικού τύπου και τρόπο εξέτασης, υιοθετήσαμε το Διεθνές Ταξινομητικό Σύστημα που χρησιμοποιούν στην οικογενειακή ιατρική, στη γενική ιατρική, το SPCT, το οποίο είναι και διεθνές και βοηθάει και στους νοσοκομειακούς ιατρούς, γιατί χρησιμοποιείται στην συνταγογράφηση. Και μπορεί να το χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε, ανεξάρτητα τι γλώσσα είναι, γιατί είναι διεθνές. Μειώνει το να γράφεις τεράστιες διαγνώσεις και κυρίως μας επιτρέπει και το στατιστικό αλλά και τον τρόπο που κάνουμε. Και από τον άλλο, καθένας έρχεται σε αυτό σαν, όχι τη φλοσούρτα, σαν ένα εργαλείο που μπόρεσε να δουλέψει καλύτερα. Και πιστεύουμε ότι με αυτόν τον τρόπο μπορέσαμε να δούμε κι εμείς και να βοηθηθούμε στο να αναπτύξουμε ακόμα περισσότερο τη δράση μας, τη υπηρεσία μας. Είναι κάτι στατικό. Καταρχήν, όλοι μαθαίνουμε από αυτό το πράγμα και διδάσκουμε τους άλλους. Δηλαδή, είμαστε κάτι σαν μέντορες, είμαστε ειδικοί εντός εισαγωγικών στην ειδικότητά μας. Δηλαδή, είμαι επιγοντολόγος για παράδειγμα, είμαι ειδικός στο κομμάτι της δικής μου δουλειάς. Είμαι ειδικευόμενος όταν είναι μια παιδίατρος, η οποία μου δείχνει κάποια πράγματα, δίνω και εγώ κάποια πράγματα, έτσι μπορούμε να μάθουμε. Δηλαδή, στην ουσία, πάντα και ως δάσκαλοι, αλλά και ως μαθητές. Και αυτό ο διεπιστημονικός τρόπος μπόρεσε να βοηθήσει πάρα πολύ. Γιατί έχουμε και μια ιδιαιτερότητα με τις πρόσφυγες, ότι δεν είναι μόνο βιολογικά τα προβλήματά τους. Πολλές φορές είναι και ψυχολογικά. Το
κλείδωμα αυτού του πράγματος. Γιατί πάντα έχουμε κάποιον της ψυχικής υγείας, με κάποιον ο οποίος είναι κλασικά της βιοιατρικής, που μπορεί και να μην γνωρίζει. Για μας έδειξε ότι υπάρχει, είναι προσθετικό, ότι βοήθησε σε αυτή τη διαδικασία, γιατί είναι κάτι δύσκολο. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε και ένα γλωσσικό παράγοντα. Εμείς δεν γνωρίζουμε αραβικά. Πρέπει να βρούμε άλλους τρόπους. Παντομήμες, σίγουρα η χρήση εικόνας, δείξε μου που πονάς, ποιος είναι δικιο, βοήθησε περισσότερο. Ωραία. Αλλά αυτό για να μπορέσεις να το πετύχεις, δεν πας με την αυθεντία του γιατρού ή με, τον, ή με αυτός και όλοι έχουν γνώση, το έχεις στόχο, πού μπορώ να σε βοηθήσω. Και αυτή η συνεργατικότητα είναι στην ουσία που ήταν και η συγκολητική κόλλα, δηλαδή ήταν αυτό που δημιούργησε και τον πυρήνα της ομάδας για να μπορέσει να αναπτυχθεί και αυτό το πράγμα που κάναμε. Τη συλλογικότητά σας στην ομάδα σας τη θεωρείτε πολιτική συλλογικότητα, πάνω απ' όλα? Κοιτάξτε, είμαστε μια αυτοοργανωμένη εξάρτητη συλλογικότητα στον χώρο της υγείας με σαφή πολιτικό λόγο και θέση. Συμμετέχουμε στο ευρύτερο ανταγωνιστικό κίνημα για την κοινωνική απελευθέρωση. Έχουμε, βασικές μας αρχές είναι οι αντιεξουσιαστικές, αντιεραρχικές, αντισεξιστικές, αντιφασιστικές και διεθνιστικές φυσικά. Οπότε δεν θεωρούμε την πολιτική κάτι ως διαχωρισμένο. Δεν είμαστε ο γιατρός ο οποίος δεν παίρνει θέσεις στα πράγματα. Ούτε τηρεί την κακώς εννοούμενη επιστημονική ιατρική ουδετερότητα. Όχι, είμαστε τη μεριά των ανθρώπων οι οποίοι δεν έχουν φωνή. Θα δούμε πολλές φορές και μέσα από το δικό μας λόγο να μπορέσουμε να δείξουμε τις φωνές τους. Φορές που ποτέ φυσικά να τους οραματώσουν ή να τους καπελώσουν. Τώρα, αν αυτό θεωρείται πολιτικό, μπορεί να είμαστε και πολιτική ομάδα. Ωραία. Οι άνθρωποι τους οποίους, ας πούμε, προστρέχετε, καταλαβαίνουν ότι εσείς δεν είστε, ας πούμε, κλασικοί γιατροί, πιστεύετε ότι το καταλαβαίνουν. Οι πρόσφυγες, ας πούμε, που είχατε δει στον Πειραιά ή που μπορεί να βλέπετε και τώρα, καταλαβαίνουν ότι εδώ υπάρχει κάτι άλλο. Αυτοί οι άνθρωποι είναι αλλιώς, είναι οργανωμένοι αλλιώς. Θέλουν να προβάλλουν κάτι άλλο. Τους το εξηγούμε. Τους το εξηγούμε, το προσπαθούμε, να τους το δείξουμε. Το βλέπουμε στη διαφορετική συμπεριφορά, στη διαφορετική νοοτροπία. Και είναι κάτι που κάθε μέρα στην πράξη, δηλαδή. Έχουμε διαφορετική κουλτούρα και προσπαθούμε στην ουσία να τους τεσπάσουμε στην πράξη. Δηλαδή, εντάξει, σίγουρα θα σεβαστεί στο κομμάτι ότι μια γυναίκα μπορεί να μην θέλει ο γιατρός να την εξετάσει, αλλά να την εξετάσει η γυναίκα, okay, γιατρός ή νοσηλεύτρια. Σεβαστώ σε εκείνο τον βαθμό. Αλλά συνεχώς είναι αυτό που λέμε, ότι προσπαθούμε να τους το σπάμε. Ότι οι σχέσεις μας είναι πολύ πιο ισότιμες και όσον αφορά στα φύλλα. Και καμιά φορά υπερέχει υγεία ανά της θρησκείας, γιατί έχουν πολύ έντονο και αυτό το πρόβλημα. Εντάξει, χωρίς να σημαίνει ότι δεν λαμβάνουμε υπόψη, ας πούμε, ιδιαιτερότητα, για παράδειγμα το Ραμαζάν που είναι για αυτούς. Αναγκαστικά έπρεπε να αλλάξουμε τις ώρες λειτουργία μας στις καταλήψεις, γιατί μένα στο δεύτερο, να δουλέψουμε βράδυ για το πρωί, δεν θα μπορούσαν να έρθουν. Να αλλάξουμε την χορήγηση των φορμάτων ώστε να μπορούν εκείνες τις ώρες που επιτρέπεται από τη θρησκεία τους να πάρουν τα φάρμακα, και ποτέ δεν παρεμβαίνουμε στο να επιβάλλουμε κάτι σε κάποιον άλλο. Φυσικά δεν σημαίνει ότι αν δούμε συμπεριφορές οι οποίες είναι ενάντια στις αξίες μας, δεν θα προσπαθήσουμε να τις καυτηριάσουμε χωρίς ποτέ να τις επιβάλλουμε, αλλά δεν θα συνενέσουμε και σε αυτό το πράγμα. Αλλά και πάλι δεν μπορείς να μην τον προστρέξεις τον άλλο, φαντάζομαι. Ακόμα και αν έχει μια συμπεριφορά. Όχι, ο τρόπος μας είναι τελείως διαφορετικός. Ναι. Η VA πρέπει να βοηθήσει σε αυτό. Ναι, ναι. Δεν γίνεται δηλαδή αλλιώς. Έχετε απαντήσει μάλλον, ακροφυγός ίσως. Θέλω να μου πείτε τι περιεχόμενο έχουν οι όροι αυτοργάνωση και αλληλεγγύη για εσάς και πώς πιστεύετε ότι γίνεται πράξη αυτό στο τομέα της υγείας. Okay. Εμείς προκρίνουμε την αυτοργάνωση των εργαζομένων ως έναν από τα κάτω τρόπο συνεργασίας, εργασίας και οργάνωσή τους, στο οποίο οι ίδιοι εργαζόμενοι θα αυτοδιευθύνουν τις μονάδες υγείας, με τον ίδιο τρόπο θα έκαναν και εργαζόμενοι σε ένα εργοστάσιο, σε μια βιομηχανία. Και τα μέλη μας συμμετέχουν σε αναστατικά συνεργάτα που έχουν αυτόν τον τρόπο οργάνωσης.
Όσον αφορά την αλληλεγγύη, για μας έχει και ταξικό και κοινωνικό πρόσημο. Στο κοινωνικό πρόσημο θεωρούμε ότι θα μπορούσε να συμβεί σε εμάς. Στο ταξικό είναι ότι σίγουρα, δεν μπορείς να τους βάλεις όλους και να κάνεις μια γενική αναφέρεση, δεν είναι ταξικά μας αδέλφια. Έτσι. Όμως βλέπουμε από μια ταξική σκοπιά ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι το αποτέλεσμα γεωπολιτικής και μάλιστα της πιο βίαιης γεωπολιτικής που παίζεται στη Μέση Ανατολή. Και είναι σίγουρα προς όφελος όλων των κοινωνικών κινημάτων που στοχεύουν στην απελευθέρωση, να σταθούν σε αυτούς τους ανθρώπους. Φυσικά αναγνωρίζουμε τις ιδιαιτερότητές τους, αναγνωρίζουμε τη διαφορετική κουλτούρα. Εδώ όμως στην πράξη είναι το εξής, ότι κάποιοι λένε ότι να πεθάνουν για τις ιδέες τους. Εμείς θέλουμε να ζήσουμε με τις ιδέες μας. Πώς μπορείς να ζήσεις με τις ιδέες σου, χτίζοντας κοινότητες αγώνα. Καθημερινά, δουλεύοντας και φέρνοντας το όραμά σου και τη δουλειά σου σε πράξη, βλέποντας τις ευκαιρίες, τις προκλήσεις, τα προβλήματα που μπορεί να έχει και πώς θα θες να τα διορθώσεις. Σίγουρα, με αυτούς τους δύο άξονες και με τον αντιεξαστικό, αντιεραρχικό χαρακτήρα, το οποίο δομεί και την συλλογικότητά μας και τον τρόπο προσέγγισης της πολιτικής μας σε αυτό το τομέα, γιατί όλα μπλέκονται μαζί. Να πω λίγο τώρα κάτι, ότι όταν απαντάει κάποιος, όπως ο άλλος, άμα θέλει συμπληρώνει. Δηλαδή, δεν σας δίνω εγώ τώρα το λόγο, δεν είμαι... Ναι, εντάξει, και εμείς το μοιράζουμε. Δηλαδή, άμα θέλει ο ένας να συμπληρώσει κάτι, το λέει, γιατί μπορεί να προχωρήσει στην επόμενη εγώ και να μην το διακόπτεται και συνεχίζεται. Να πω, βάσει θα διακόψω. Ωραία. Όποιος θέλει. Μάντεψε πιο. Τι σημαίνει, θέλω να μου πείτε, πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, δηλαδή τι περιλαμβάνει αυτό το πράγμα. Υπάρχουν κρατικές δομές που μετά, ας πούμε, από εσάς μπορεί να απευθυνθεί η μετανάστευση. Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας είναι καταρχάς η υγεία που αφορά στο κομμάτι της κοινότητας. Όταν λέμε εκτός νοσοκομειακού περιβάλλοντος. Είναι το πρώτο σημείο επαφής των ανθρώπων με το σύστημα υγείας. Σε αυτό μπορούν να αναλάβουν, στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας μπορούν να αναλάβουν χώρα και ιατρονοσηλευτικές και οδοντιατρικές πράξεις, που έχουν όμως σκοπό την προαγωγή και την πρόληψη κατά βάση, αλλά και την αποκατάσταση κάποιων προβλημάτων υγείας, αλλά χωρίς να απαιτείται η νοσηλεία, χωρίς να απαιτείται το νοσοκομειακό περιβάλλον. Μάλιστα, αυτές τις μέρες κατατέθηκε και το προς διαβούλευση του νομοσχέδιου για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Είναι μια γρήγορη ανάγνωση που έχουμε κάνει. Εμείς βλέπουμε ότι περισσότερα προβλήματα δημιουργεί παρά λύνει. Αλλά λίγο πολύ είναι αυτό. Περιλαμβάνει κυρίως πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας δραστηριότητες που σχετίζεται με το περιβάλλον, τη διατροφή τους, την φαρμακευτική αγωγή τους, την κλινική αγωγή τους, τη δημόσια υγεία, όπως τα λέγαμε εμείς ως λειτουργία υγείας. Όσον αφορά τώρα σε χρόνια επίγοντα ή πιο σοβαρά προβλήματα, τέλος πάντων αναγκαστικά παραπέμπουν στο νοσοκομείο ή κάποιοι. Δεν πρέπει να ξεχνάμε επίσης ότι το κράτος είναι υποχρεωμένο να παρέχει για τον νοσηλευτική φροντίδα, τόσο στους υπηκόους του, εμάς τους ημεδαπούς, όσο και στους επισκέπτες ολοδαπούς που βρίσκονται στην επικράτητα του, να κάνει μια διεθνή συνθήκη. Εγώ αυτό μπορώ να πω από την εμπειρία που έχουμε δει, παρόλο ότι αρκετές φορές υπάρχουν αστοχίες και δυσλειτουργίες, θέλω να πω ότι ο τρόπος που αντιμετωπίστηκαν τα περιστατικά, τα λίγα που στείλαμε εμείς τα νοσοκομεία, ήταν ο βέλτιστος. Ακόμα χτίσαμε μια σχέση με τους ανθρώπους που δουλεύουν στο ΕΚΑΒ. Είναι πολύ σημαντικό η μεταφορά. Γνωρίζουμε τη δυσκολία τους όταν έχεις λίγα αυτοκίνητα, λίγο προσωπικό, πρέπει να τρέξουν σε όλη την Αττική. Αντιμετωπίσανε πάρα πολύ καλά. Ξέρουν όμως και αυτοί, έχει αναπτυχθεί αυτή η σχέση εμπιστοσύνης και ξέρουν ότι στην περίπτωση που τους καλέσουμε είναι κάτι που όντως δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί διαφορετικά. Και πιστεύουμε ότι το κομμάτι των νοσοκομείων
υποδέχτηκε τους ανθρώπους αυτούς με το μέγιστο σεβασμό και τη μέγιστη, πιστεύουμε, διάθεση να βοηθήσουν. Πάντα σίγουρα υπάρχουν εξαιρέσεις, έτσι. Αλλά στη γενική εικόνα πιστεύουμε ότι οι συνάδελφοι στα κρατικά νοσοκομεία δούλεψαν εξίσου με τον ίδιο ζήλο και πιστεύω ότι τους αξίζει και αυτούς ένα μεγάλο μπράβο, γιατί εμείς είμαστε στην ουσία στην προκεχωρημένη γραμμή. Δεν είναι απλά να δούμε το περιστατικό, να το μεταβιβάσουμε. Έχει πάρα πολύ δουλειά από πίσω, πόσο μάλλον σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν ψυχολογικά περιστατικά, έχουν χρόνιες παθήσεις, μπορεί να χρειάζονται εγχειρήσεις, χρειάζονται πολύ περισσότερα πράγματα, που μπορεί να τους προδώσει τόσο η πρωτοβάθμια, η νοσοκομιακή, ακόμη και η δευτεροβάθμια. Θέλω να ρωτήσω, αν ξέρετε, αν στις κρατικές δομές υγείας, στα νοσοκομεία σε οποιαδήποτε άλλη δομή κρατική, υπάρχει διαφορά στην αντιμετώπιση του μετανάστε με τον πρόσφυγα? Δηλαδή, ενώ μήπως, ας πούμε, ο πρόσφυγας, αυτός που έχουν βρει, τέλος πάντων, κατά το κράτος ότι είναι πρόσφυγας, ας πούμε, ότι έχει καλύτερη αντιμετώπιση από την άποψη ότι η υγεία του θα τύχει καλύτερης μεταχείρισης, το πρόβλημα υγείας του. Θέλω να πιστεύω πως όχι, αλλά... Ναι, όλες οι τομές υγείας πρέπει να ακολουθούν τους διεθνούς κανόνες οντολογίας. Ως υγειονομικοί και ως λειτουργοί υγείας φροντίζουμε ανθρώπους, όχι ταυτότητες ή εθνικότητες. Ο όρος μετανάστες ή πρόσφυγας είναι μια νομική κατάσταση. Εμείς προσωπικά βλέπουμε άνθρωπο. Εσείς ναι, αλλά δεν ξέρω το κράτος. Νομίζω και οι άλλοι. Κοιτάξτε, κάποια στιγμή έγινε ένας τρεπλός διαχωρισμός που δώσανε προτεραιότητα στους Σύριους. Θεωρούμε ότι όποιος κάνει κάποιο τέτοιο διαχωρισμό από τους συναδέλφους στις κρατικές δομές, παραβιάζει το θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα για την πρόσβαση στη φροντίδα υγείας. Και αν θέλουμε να το πάρουμε και από μια πιο νομική σκοπιά, η οποία μας δεν μας αφορά, παραβιάζουν και καταστρατηγούν τις κωδικές διοντολογίες. Σε αυτό το κομμάτι σίγουρα επηρεάζουν πάρα πολύ αυτοί που είναι οι μεσάζοντες. Όχι τόσο εμείς. Η χημική όμορφη, στο πώς δομούν αυτή την έννοια του πρόσφυγα, του μετανάστη και πώς θα μεταβιβάσουν αυτούς τους ανθρώπους προς τις κρατικές δομές. Σίγουρα σε αυτό υπάρχει ένα έλλειμμα. Θέλω να μου πείτε, με την εμπειρία σας, τα παιδιά των μεταναστών, τι προβλήματα υγείας έχουν κυρίως? Τα ίδια προβλήματα που έχουν όλα τα παιδιά της ηλικίας τους. Εντελώς. Ακόμη και αν κάποιος τους βολεύει να σπέρνουν διάφορες φήμες για υγειονομικές βόμβες και να προκαλούν πανικό, σίγουρα η όλη κατάσταση του πολέμου, της προσφυγιάς, της μετανάστευσης αποτελεί σημαντικό λόγο διαφοροποίησης τους, αλλά μόνο στο κομμάτι που αφορά την ψυχοσύνθεση των παιδιών. Τα παιδιά είναι η παράβλεπτη απώλεια, θα μπορούσαμε να πούμε. Είναι η μεγαλύτερη παράβλεπτη απώλεια, κατά τη γνώμη μου. Γιατί δεν μπορούν να εξηγήσουν όλο αυτό το φαινόμενο, το ότι φεύγουν, το ότι μπορεί να χάσουν το γονιό τους, γιατί αφήνουν το σπίτι τους, γιατί αφήνουν τη χώρα τους, γιατί κάποιοι κυνηγούν να τους σκοτώσουν. Και αρκετές φορές τα παιδιά αναγκάζονται να παραμένουν σιωπηλά, ήσυχα, γιατί σε όλο αυτό το εφιαλτικό ταξίδι από τη χώρα τους μέχρι στον όποιο προορισμό πρέπει να περάσουν κρυφά. Σύνορα, θάλασσες. Πρέπει να παραμείνεις αόρατος. Πρέπει να, για μπορείς να περάσεις τα σύνορα, πρέπει να είσαι στην ουσία σε μια αφωνία. Αυτό το είδαμε πάρα πολύ στο κομμάτι στο λιμάνι, όταν αντιμετωπίσαμε τις πρώτες. Τώρα φυσικά ο χαμόγελο έχει ξανάρθει στις καταλήψεις. Είμαστε ένα χρόνο όπως ή άλλως. Οι πληγές όμως που έχουν αυτά τα παιδιά συνεχίζουν να παραμένουν. Είναι δύσκολο να τις εξηγήσεις γιατί αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε χώρους οι οποίοι δεν είναι κατάλληλοι τη φιλοξενία τους. Δεν μπορούν να έχουν την εκπαίδευση που θα έπρεπε να έχουν. Είναι δύσκολο να εξηγηθεί. Δεν μπορούσαμε εδώ να το εξηγήσουμε στους ίδιους τους Έλληνες, αν συνέβαινε κάτι σε μια μεγάλη κατάσταση όπως είναι αυτή. Άρα, θέλετε να μου πείτε λίγο τώρα για τα ψυχολογικά προβλήματα, ποια είναι, ας πούμε, των παιδιών και των ενήλικων μεταναστών που έρχονται εδώ? Να πούμε λίγο για τους ενήλικες πρώτα. Ναι. Και αυτό γιατί θέλουμε να μιλήσουμε στο κομμάτι, υπάρχουν αρκετές διαστρεβλώσεις.
όταν ήρθαν οι προσφυγικές ροές, είχε ένας ηθικός πανικός που δημιουργήθηκε και από τον ακροδεξιό και συντηρητικό χώρο, συνεπικουρώμενο το ΜΜΕ, ότι οι άνθρωποι αυτοί θα φέρουν ασθένειες, θα φέρουν ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς στο συνωμοσιολογικό. Είναι άλλο όμως. Δεν ισχύει, είναι ένας μπορεί να έχει τα ίδια πράγματα όπως ένας μετακινούμενος άνθρωπος, όπως η ιδιαιτερότητα είναι βία μετακινούμενος, έτσι. Και ειδικά κάποιος που ζει σε μια κατάσταση εξαίρεσης και αποκλεισμού, όπως είναι ο πόλεμος. Θεωρητικά, θα μπορούσαμε να πούμε από τη στατιστική ανάλυση, περισσότερο είχαν τα ίδια πράγματα που θα μπορούσε να έχει ένας και ο ντόπιος πληθυσμός, δηλαδή αν είναι να κρυώσεις, κρυώνεις το ίδιο, πόσο μάλλον όταν είσαι σε μια σκηνή ή είσαι βρεγμένος, έτσι. Λοιμώξεις υπήρχαν, αλλά αντιμετωπίστηκαν πάρα πολύ, δηλαδή πολύ μεγάλη απόσταση από το να πεις ότι επιδημιολογικά έχεις κρίσεις, φαινόμενα τα οποία προσπαθούσαν να περάσουν. Έχουν ιδιαιτερότητες, γιατί οι άνθρωποι είναι πολύ τραυματίες. Υπάρχει έντονο το φαινόμενο ότι οι άνθρωποι αυτοί έχουν διανύσει μίλια, χιλιάδες μίλια, τα οποία δημιουργούν χρόνιους πόνους, το κομμάτι του χρόνου πόνου είναι κάτι το οποίο και στην διεθνή βιβλιογραφία δηλαδή δεν έχει αναπτυχθεί τόσο πολύ. Και έχουν και πολλά ψυχοσωματικά προβλήματα αυτοί οι άνθρωποι. Σε αρκετές φορές όμως, από το εξής, ότι αρκετοί από αυτούς είναι πολύ πιο καλά ελεγμένοι από ότι το ιδιοκτητισμό. Γιατί ελέγχονται ούτως ή άλλως υγειονομικά όταν έρχονται στα νησιά ή στο πρώτο σημείο της πρόσβασης. Είτε καλό είτε κακό, έτσι λέω ότι είναι ο άρχιστο τρόπο που κάνουν. Σίγουρα ελεγχθήκαν ξανά και από εμά και από άλλου στο λιμάνι όταν ήρθαν. Μετά, αν υπήρχε κάτι, παραπεμφθήκαν στι νοσοκομιακέ δομέ. Ενταχθήκαν δηλαδή στο σύστημα υγεία. Τα παιδιά εμβολιαστήκαν. Άρα ένας πληθυσμός ο οποίος πιστεύω ότι σε σχέση με άλλους πληθυσμούς ντόπιους μπορεί να είναι και λίγο καλύτερα υγειονομικά από αυτό που θέλουν. Δεν ευθύνεται ο άνθρωπος αν έχει προβλήματα δραματολογικά στα κάτω άκρα επειδή ο άνθρωπος δεν έχει παπούτσια. Πρόβλημα είναι το παπούτσι ή οι κακές συνθήκες διαβίωσης το οποίο μπορεί να έχει σε ένα κάμπ. Σε ένα νησί ή όταν τους βάξανε σε χώρους στο λιμάνι, το οποίο δεν ήταν χώροι για να ζήσουν άνθρωποι. Εκεί δεν μπορούμε να ποινικοποιήσουμε τον άνθρωπο. Είναι το θύμα αυτή τη κατάσταση. Και πρέπει να βρούμε τις αιτίες και το θήτη. Κάτι το οποίο δεν είναι. Θες να πεις κάτι. Ωραία. Ψυχολογικά προβλήματα, ποια έχετε δει κυρίως να υπάρχουν και σε ενήλικες και σε παιδιά. Είναι άνθρωποι που έχουν βιώσει τραυματικές εμπειρίες. Τον πόλεμο, το να πέφτει μια βόμβα δίπλα τους, βασανιστήρια. Δηλαδή, έχουμε δει περιστατικά ανθρώπων που να βρίσκονται σε παραλίγμα και να νομίζουν ότι τους βασανίζει ο βασανιστής εκείνη τη στιγμή που μιλάνε. Καταστρέφεται ολόκληρη ζωή τους, χάνουν ανθρώπους. Επομένως, κυρίως το βασικότερο είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι έρχονται αντιμετώπιση με το λεγόμενο μετατραυματικό στρες και ότι αυτό μπορεί να συνεπάγει. Είναι άνθρωποι που μπορεί να έχουν σωματικά προβλήματα, όπως είναι χρόνιοι πόνοι, που είναι με έναν τρόπο ψυχοσωματικό, αϊπνίες, διάφορα άλλα σωματικά και παθολογικά προβλήματα, τα οποία μπορεί να προέρχονται από τις φοβίες, τα άγχη, αναδρομές που μπορεί να προκύψουν από οτιδήποτε, από έναν ήχο, από ένα όνειρο, από μια εικόνα που μπορεί να δουν. Ήταν κρίσεις πανικού. Τρομάζανε πάρα πολύ εύκολα στο φορύβο μιας εξάπλησης, του στήνιζε κάτι. Ακόμα και στην παρουσία της στολής, πολλές φορές. Ναι. Ξεχνάμε ότι οι άνθρωποι αυτοί έχουν και βασανιστεί και δεν τους έχει συμπεριφερθεί σίγουρα με τον καλύτερο τρόπο ο ένστολος μηχανισμός. Έχει επηρεάσει πάρα πολύ την ψυχοσύνθεσή τους. Σίγουρα αυτοί οι άνθρωποι βέβαια δεν θα έρθουν με το αίτημα ότι έχω κρίση πανικού. Θα έρθει με κάποιο σωματικό κυρίως σύμπτωμα, στο οποίο εμείς θα προσπαθήσουμε να το σκαλίσουμε λιγάκι παραπάνω, να δράξουμε δηλαδή την ευκαιρία που μας δίνεται και να δούμε λιγάκι πώς μπορούμε να το συνδέσουμε με όλα αυτά που του έχουν συμβεί και να τον βοηθήσουμε ένα κομμάτι λιγάκι παραπάνω, κουβεντιάζοντάς.
Υπήρχαν περιπτώσεις που λιποθυμικά επεισόδια, δύσπνοιας, δεν εξηγούντουσαν με τον παραδοσιακό τρόπο το βιοαίρετο. Πρέπει να εξετάσεις τι συνέβηκε πριν πάθει αυτός ο άνθρωπος αυτό το γεγονός. Τι συζητούσε, που βρισκόταν, τι σκεφτόταν εκείνη τη στιγμή. Όταν αρχίσετε να κάνετε μια τέτοια, ας πούμε, δεν μπορείτε να κάνετε συζήτηση, ας πούμε, ναι, προσπαθείτε να επικοινωνήσετε γύρω από αυτά τα θέματα. Θέλουν να επικοινωνήσουν και εκείνοι ή φοβούνται, ας πούμε. Υπάρχουν διαφόρων είδων εμπόδια. Ένα εμπόδιο είναι αυτό της κουλτούρας. Mm-hmm. Δηλαδή, όλοι εμείς που, τέλος πάντων, έχουμε σπουδάσει και εκπαιδευτεί μέσα στο δυτικό κόσμο, βλέπουμε ότι δεν μπορούμε να βοηθήσουμε ούτε εμείς την κατάσταση, ούτε και αυτούς τους άνθρωπους κατά συνέπεια. Με την έννοια ότι υπάρχει διαφορά στην κουλτούρα μας και η διαφορά αυτή εμφανίζεται στην διαφορά της αίσθησης του εαυτού, της θέσης της γυναίκας μέσα στην οικογένεια, στην κοινωνία, της σύστασης της ζητίας της οικογένειας, της θρησκείας που αναφέραμε και πριν. Και αυτός είναι ένας πράγμας που δεν μας βοηθάει να τους πλησιάσουμε λιγάκι παραπάνω και να επιλύσουμε διάφορα ψυχολογικά προβλήματα που μπορεί να προκύπτουν. Επίσης υπάρχει το εξής θέμα, ότι αν έχεις ένα πρόβλημα το οποίο είναι ψυχοκοινωνικό ή ξεφεύγει από το απλά ψυχοσωματικό και χρειάζεται να κάνεις περισσότερη ψυχοθεραπεία, να μπεις πιο αναλυτικά μέσα, να καταλάβεις. Εκεί θέλει άλλου είδους προσέγγιση. Σίγουρα η δικιά μας η βιοψυχοκοινωνική βοηθάει, αλλά και ο τρόπος που χτίζουμε, γιατί παίζει πολύ μεγάλο ρόλο να συμπιστευτούν. Με τον ένα τον τρόπο έχουν καταλάβει ότι ο τρόπος που τους προσεγγίζουν είναι κάτι και το αντιλαμβάνονται, κάτι διαφορετικό, ότι δεν είμαστε η κρατική λειτουργή. Δεν θέλουμε να τους κρίνουμε, ούτε θέλουμε να τους ανακρίνουμε. Οπότε χτίζεται μια εμπιστοσύνη. Γι' αυτό και ολοκληρωμένος ο δικός μας τρόπος, όπου είναι θα σε δω, θα ακολουθήσεις τη φαρμακευτική αγωγή που θα σου δώσουμε, θα ξανάρθω σου πάνω το φόλο. Και από εκεί και μετά χτίζεται ένα ακόμα χτίσιμο εμπιστοσύνης, και αυτό το είδαμε και στο λιμάνι, ότι ερχόντουσαν μετά να μας ξαναμιλήσουν, να μας μιλήσουν για άλλα ζητήματά τους. Αυτό είναι κάτι το οποίο χτίζεται σιγά σιγά. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να χτιστεί και πάρα πολύ εύκολο να χαθεί. Με μια αστοχία στη συμπεριφορά ή με μια αυλεψία που υπάρχει. Πιστεύουμε όμως ότι εμείς σαν ομάδα το καταφέραμε, γιατί ήμασταν δεσμευμένοι σε αυτό το κομμάτι, να καταλάβουμε τη γλώσσα τους. Να μιλήσουμε μαζί τους, να δούμε τα όνειρά τους, να δούμε τι μουσική ακούγανε, τι φάγητο είχανε, να μιλήσουμε έστω λίγο μας. Δηλαδή, συνήθως σε μια συνέβρεση δικιά μας, ένα encounter, δεν είναι το κλασικό 5-10 λεπτά να σε δω, να σου πάρω τα ζωτικά σου στοιχεία, να σου δώσω και δύο φάρμακα. Συζητάμε μαζί με τους ανθρώπους. Προσπαθούμε και μέσω του χιούμορ να τους κάνουμε τους ανθρώπους να σταθούν λίγο καλύτερα, να ανοιχτούν λίγο περισσότερο. Γιατί ξέρουμε ότι οι άνθρωποι αυτοί θα ξαναέρθουν σε εμάς. Οπότε χτίζει τη σχέση, δεν περιμένει. Ακόμα και να του δώσει τον άνθρωπο το χέρι, ότι άμεσα θα το πάρει. Είναι κάτι που πρέπει να χτίσει αυτό το δέσμο εμπιστοσύνη. Οπότε, με την προσέγγιση αυτή, πιστεύουμε ότι καταφέραμε αρκετά πράγματα, χωρίς να σημαίνει ότι είμαστε ικανοποιημένοι από αυτό το δεδομένο. Υπάρχουν ακόμα πολλά πράγματα να γίνουν. Σίγουρα πιστεύουμε ότι θα έπρεπε να υπάρχουν και μεγαλύτερες αυτοργανωμένες συλλογικότητες ψυχικής υγείας, όπου ψυχολόγοι, ψυχοθεραπευτές θα μπορούσαν να κάθουν να κάνουν διαδικασία και πιο μακροχρόνια, να μιλήσουν με αυτούς τους ανθρώπους. Κοινωνική λειτουργή. Mm-hmm. Εμείς είχαμε να αντιμετωπίσουμε κάποιο πρόβλημα το οποίο ήταν πολύ πιο άμεσο και πιο στο επίγονι, στο κομμάτι να λύσουμε εκείνη τη στιγμή το θέμα της υγείας του. Βέβαια, όμως, όταν χτίζεις τις κοινότητες αγώνα μαζί και αλληλεγγύης με αυτούς τους ανθρώπους, όταν έχεις μαθαίνει τις διατροφικές σου συνήθειες, διάφορα πράγματα, μπορείς να μπεις βαθύτερα και σιγά σιγά με την κουβέντα, η οποία δεν είναι απαραίτητο να γίνει κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Υπάρχουν και στιγμές στις οποίες είναι νεκρός χρόνος, αλλά εμείς έχουμε τη διάθεση αλλά και τη μεθοδολογία και την προσέξη να βγούμε έξω και να έρθουμε σε επαφή, να συγκροτήσουμε τα προβλήματα, να μιλήσουμε με αυτούς που θέλουν να μιλήσουν. Πώς θα προσεγγίσεις έναν άνθρωπο ο οποίος. Τραγικότερες περιπτώσεις που συνάντησα στο λιμάνι, έχασε το παιδί του.
και είχε τάσει αυτοκτονία. Δύο φορές το έκανα, μαζέψαμε την τελευταία στιγμή, τον κρατήσαμε τούμπα ένα, πέσει να πνίγει. Άνθρωποι οι οποίοι αυτοτραυματίζονται. Δηλαδή είναι πράγματα τα οποία θέλει πολλή δουλειά για να βοηθήσεις. Αν πραγματικά θέλεις να βοηθήσεις. Σε αυτό το κομμάτι έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Διότι και εμείς ακόμα, εμείς συνεχώς ευλογούμε τα γένεια μας, ξέσαμε την επιφάνεια. Θέλει πολύ εμβάθυνση. Και μια πρόκληση στο κομμάτι της ψυχικής υγείας είναι και ο φραγμός. Γιατί να έλεγα, δεν θα σου πάρω τον πυρετό. Δεν μπορώ δηλαδή, να σου δω δηλαδή ότι αν έχεις πυρετό. Δεν είναι δηλαδή, έχεις πονοκέφαλο με λίγη παντομήμα, κάτι θα βγάλουμε, θα στο αφήσουμε το σύντομα. Οι περισσότερες από τις συζητήσεις μας γίνονται μέσω μεταφραστή. Το οποίο δεν ξέρουμε την ένταση των συναισθημάτων που μας μεταφέρει ο μεταφραστής. Και επίσης πολλές φορές άνθρωποι μπορεί να μην θέλουν να μιλήσουν με τρίτο. Μέσω ενός ηχείου που μεταφέρει. Ξέρετε ότι αυτός του ανθρώπου, από ό,τι καταλάβαμε και σε αυτούς τους πληθυσμούς, Σύριους, Ιρακινούς, ήταν διάφοροι, είναι τελείως διαφορετικός. Του άντρα ή της γυναίκας, η οποία δεν θέλει να μιλήσει, η θέση της. Θα μιλήσει πολύ πιο εύκολα σε μια γυναίκα. Ένα παιδί το οποίο δεν ξέρει τι να πει. Και η ζωγραφική παίζει πάρα πολύ και θέλει πάρα πολύ. Σίγουρα όμως και όλα αυτά τα κομμάτια των ρόλων της εξουσίας αλλά και των βιωμάτων τους δεν είναι το ίδιο. Στο να έρθει να στα πει κάποιος που μιλάτε την ίδια γλώσσα και κάποιος που μιλάτε διαφορετικά. Και αυτός είναι ένα πάρα πολύ σημαντικός πρόβλημα και μια πολύ μεγάλη πρόκληση γιατί όπως είπα και πριν δεν είναι ότι με λίγη παντομήμα το βρήκαμε και ανακουφίσαμε το σύμπτωμα, είναι κάτι πολύ βαθύτερο. Βέβαια, βλέπουμε τις καταλήψεις ομάδες οι οποίες έχουν ασχοληθεί είτε παιδαγωγοί, είτε έχουν ασχοληθεί περισσότερο με το ψυχοκοινωνικό και με τα παιδιά, με τη ζωγραφική ή και εμείς σε κάποιους ανθρώπους που προσεγγίσαμε που ήταν παιδαγωγοί, ήταν αμυγός λειτουργεί υγείας με το δικό μας τον τρόπο. Ήταν πολύ βοηθητικό, αλλά θέλει πάρα πολύ δουλειά. Πιστεύουμε όμως ότι γίνεται αυτό στις καταλήψεις. Δηλαδή δεν είναι το ίδιο όπως ήταν στον Πειραιά, στο λιμάνι. Τα παιδιά πια δεν ζωγραφίζουν ένα χέρι με ένα μαχαίρι που κόβει κεφάλι. Έχουν αρχίσει και ζωγραφίζουν και άλλα πράγματα. Έχουν αρχίσει και. Μαθαίνουν και τα αγγλικά τους, μαθαίνουν τα ελληνικά τους. Μάλιστα είναι πάρα πολύ καλοί μαθητές. Ρουφάνε, δηλαδή έρχονται και σε ρωτάνε τα παιδιά ειδικά τη γλώσσα του. Καλημέρα, καλησπέρα. Θέμα προσφύγων και διακινητών υπάρχει, ξέρετε. Κοιτάξτε, εμείς στο βαθμό που όλοι αυτοί οι άνθρωποι που έρχονται εδώ πέρα και δεν επιθυμούν να μείνουν εδώ, πιστεύουμε ότι το φαινόμενο της διακίνησης δεν θα σταματήσει να υφίσταται, όσο αν μιλάμε για τη διακίνηση ανθρώπων. Μιλάμε σε αυτό το πλαίσιο. Γιατί κανείς δεν επιλέγει να έρθει στην Ελλάδα, είναι τουρίστες. Περισσότεροι αφήγηση που υπήρχε από το ΜΟΥΜΕ, ότι οι άνθρωποι αυτοί κάνουν τουρισμό. Ότι πήραν μια βαλίτσα ξαφνικά και αποφασίσανε να περάσουν από την Τουρκία, να κολυμπήσουν το Αιγαίο, να σηκώνουν τρίαθλο. Ή αποφασίζουν να έρθουν για να αλλοιώσουν τη γλωσσιά μας. Τη γλώσσα μας και Οι άνθρωποι αποφασίζουν και πολλές φορές, και εδώ είναι και ένα θέμα που εμείς που ασχολούμαστε και είμαστε πιο πολιτικά προσανατολισμένοι με ταξικότητα κλπ. Με ανθρώπους οι οποίοι θέλαν να πάνε στη Γερμανία και είχαν ένα κλασικό μικροαστικό όνειρο. Ξανακάνουν την οικογένειά τους, το σπίτι τους. Σίγουρα, εφόσον υπάρχει αυτό και είναι εγκλωβισμένοι. Σίγουρα θα υπάρχει. Εμάς στην αντίληψή μας δεν έχει πέσει στους καταλήψεις του προοργανωμένους χώρους. Φυσικά εμείς δεν είμαστε μια συλλογικότητα η οποία δρά αστυνομικά. Άρα δεν θα κάτσουμε να ανακρίνουμε ή να δούμε. Οπότε κάτι τέτοιο δεν έχει πέσει στην αντίληψή μας. Τουλάχιστον θέλω να πιστεύω ότι στις καταλήψεις ελαχιστοποιείται περισσότερο το θέμα της διακίνησης, γιατί αυτό οργανώνονται οι άνθρωποι, από ότι υπάρχει στα κάμπα, που είναι πιο διαφορετικό. Εσείς ως ομάδα με την αστυνομία έχετε προβλήματα, έχετε αντιμετωπίσει ποτέ θέματα? Μέχρι στιγμής δεν μας έχει ενοχλήσει ο συγκεκριμένος κατασταλτικός μηχανισμός του κράτους. Αν εξαιρέσουμε βέβαια το υποσύσταση ιατρείο μας, αλλά και το χώρο φιλοξενίας που βρισκόταν στην Αρκιβιάδου, που ήταν ένας χώρος υπό την κατοχή του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Ο οποίος αυτός ήταν, μας έκανε και έξωση. Ναι. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, στο λιμάνι σίγουρα οι διάφοροι παρατρεχάμενοι οφούσαν την αστυνομία ή το λιμενικό να μας παρενοχλήσει, αλλά ήταν ήπια, δεν είχαμε κάποιον. Σίγουρα
Αν βρεθούμε απέναντι, θα πάρουμε τη ματιά των ανθρώπων που αδικούνται. Θεωρητικά δεν θα μας αντιμετωπίσει ο κατασταλτικός μηχανισμός λέγοντας μπράβο, τι υπέροχοι, γιατί κύριος συνευτές είστε. Διάφοροι όμως της αστυνομίας σκέψης εντός εισαγωγικών, φιλάνθρωποι, κομματικοί, έχουν προσπαθήσει κατά καιρούς και να μας ενσωματώσουν, κατά συνέπεια να μας ενοχλήσουν. Εμείς εξακολουθούμε να λέμε ότι αρνούμαστε να συμμετέχουμε υπό όποιον αντιαθεσμικό, κομματικό ή κινηματικό, όπως και αν αυτός εκφέρεται. Τώρα, μάλλον έχετε απαντήσει σε αυτό. Ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχουν αυτή τη στιγμή αυτοργανωμένοι, ας πούμε, χώροι φιλοξενίας μεταναστών που υπάρχουν και αν πώς είναι τα πράγματα και από υγειονομική σκοπιά, δηλαδή... Όχι, αξίζει να σταθούμε σε αυτό, γιατί υπάρχει τον τελευταίο καιρό μία επίθεση από τον ΜΟΕ. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν στην Αθήνα, τουλάχιστον το γνωρίζουμε, γύρω στις 8 καταλήψεις αυτοργανωμένοι χώροι. Πέριξη της περιοχής των Εξαρχείων, οι οποίες, πέρα από τους ανθρώπους που ζουν, βοηθούνται, συντηρούνται και τους υπερασπίζεται ο ευρύτερος αντιψαστικός χώρος. Αυτό σίγουρα ενοχλεί. Όσον αφορά τις καταλήψεις, εμείς στήσαμε, όταν φύγαμε από το λιμάνι, ταυτόχρονα δύο ιατρία. Το ένα ήταν στο 5ο Λύκειο, το δεύτερο στο 2ο Λύκειο, είμαστε και τώρα. Και ένα τρίτο προσπαθήσαμε να κάνουμε στην Αλκυβιάδη, δυστυχώς ο ανθρωπιστικός Ερυθρός Σταυρός δεν μας άφησε. Καλύπταμε όμως και την κατάληψη όνειρο, συλλημέν. Κάτι εσείς τα και στο τέταρτο που είναι στο Ναχαρινό. Και ανταποκριθήκαμε και σε διάφορα πλήγωσα περιστατικά όπως ήταν σε ανθρώπους που ήταν μετανάστες, που όμως ήταν σε δωμάτια. Οι χώροι, όσον αφορά το υγειονομικό, μπορούμε να πούμε ότι σίγουρα ένα σχολείο δεν είναι ένα ξενοδοχείο ή ένας χώρος για να κατοικήσουν άνθρωποι. Έχουν φτιαχτεί και δουλεύουν αρκετά αξιοπρεπέστατα και όποιες αστοχίες υπάρχουν, είναι σίγουρα λιγότερες από αυτές οι οποίες υπάρχουν σε πιο θεσμωμένους χώρους. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν ιδιαίτερα θέματα. Δηλαδή, ένα θέμα που αντιμετωπίζουμε είναι να μην ευλογούμε πάντα τα γένια μας. Και πρέπει να το δει και ο χώρος σου και οι άνθρωποι που είναι αλληλέγγυοι στις καταλήψεις, γιατί είμαστε ένα χρόνο τώρα αυτή τη στιγμή. Σίγουρα υδραματοποιούνται οι άνθρωποι. Υδραματοποιούνται με πια, όσο και να θέλουμε να λέμε ότι αυτοργανώνονται και κινούνται σε αγώνα, οι άνθρωποι αυτοί είναι εγκλωβισμένοι. Πολλές φορές βιώνουν τη ματέωση του σκοπού τους, που σκοπό τους ήταν για παράδειγμα να πάει στη Γερμανία ή στη Σουηδία. Ή βλέπει τη ματέωση του γονέα που δεν μπορεί να σπουδάσει τα παιδιά του. Γι' αυτό και πιστεύουμε ότι πρέπει όλο το κίνημα αλληλεγγύης να αρχίσει να σκέφτεται το επόμενο βήμα πώς θα μπορέσουν να προχωρήσει αυτό το πράγμα με τις καταλήψεις. Γιατί συμβαίνει και το εξής. Έχει περάσει ο συναισθηματισμός ο πρώτος. Αυτοί που έχουν μείνει είναι αυτοί που είναι πραγματικά δοσμένοι στην αλληλεγγύη. Οι οποίοι και αυτοί σιγά σιγά αρχίζουν και κουράζονται, καίγονται, υπάρχει συναισθηματική δυσλειτουργία, το burnout που λέμε, εξουθένωση, όσο και να είσαι αυτήν την κατάσταση, τόσο και για τους πρόσφυγες, τόσο και για τους αλληλέγγυους, οπότε πιστεύω ότι πρέπει να περάσουμε στο επόμενο στάδιο για αυτούς τους ανθρώπους. Καταλήψεις είναι μία, πιστεύω, λύση η οποία δεν μπορεί να παγιωθεί. Μόνιμα πρέπει να τους εντάξουμε στην ελληνική κοινωνία. Ακόμα περισσότερο. Ιδάλλως μπορεί να κινδυνεύσουμε να γίνουν περίκλειστες. Να γίνουν περίκλειστες, τότε είναι πολύ πιο επικίνδυνο να επέμβει ο κρατικός μηχανισμός και να τις αδειάσει. Στα πλαίσια όμως και του εγκλωβισμού αυτών των ανθρώπων, είδαμε πολλοί από αυτούς να παίρνουν και ρόλους. Είτε λόγω της ιδιότητάς τους, γιατρής ήρη, φαρμακοποιής ήρη, είτε λόγω της ενασχόλησής τους με τα κοινά στην κατάληψη, είδαμε ότι υιοθέτησαν εσωτερικά ρόλους, πράγμα το οποίο εμείς στην προσπάθειά μας να φτιάξουμε κοινότητες συμβίωσης και διαβίωσης με αυτούς τους ανθρώπους ισότιμες,
είδαμε ότι κάπως πάει και από τη δική τους πλευρά. Βάλλοντας ρόλους, τι εννοείς? Ένας γιατρός, ας πούμε, να τη δει αυθεντία, ας πούμε, και να πει... Και αυθεντία και προσπαθεί να ένας αλληλέγγυος, ένας έλεγχος, ο οποίος θα ελέγξει το φαγητό ή θα ελέγξει τη, το χώρο που έχουν τα, την αποθήκη τροφίμων, όλα αυτά. Ένα κλειδοκράτορα, καμιά φορά μια αποθήκη. Όπως επίσης και εχθρότητες μεταξύ των δικών τους φυλών. Θα σου πω τι έκανε το κράτος από την αρχή στο λιμάνι. Το κράτος προσπάθησε και το πέτυχε αυτό. Προσπάθησε να απογυμνώσει τους ανθρώπους που ήρθανε από έμψυχο δυναμικό που θα μπορούσε να τους βοηθήσει. Όπως γιατροί, φαρμακοποιοί, νοσηλευτές. Πώς το έκανε? Οι ιατρικοί σύλλογοι τους ζητήσανε να πάνε στο λιμάνι και να προσφέρουν υπηρεσία, έναντι αμοιβής, τους δίνανε τότε 50 ευρώ και μετά τους δίνανε και σπίτια εκτός. Των μεταναστών. Ναι, των γιατρών των συγκεκριμένων. Ναι, δηλαδή, αυτοί που... δηλαδή, ταξικά έρχεται μια διαφοροποίηση σε κάποιους που είναι επιστήμονες ή είναι κάπως λίγο καλύτεροι. Αρκετοί το πήραν αυτό. Μπορώ να το καταλάβω αυτό, γιατί... Και ανθρώπινο, δηλαδή. Κάποιοι άλλοι χρησιμοποίησαν τις καταλήψεις στο κίνημα για την δικιά τους πολιτική ανέλυψη. Δεν είναι, πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν είναι και ένας ονειρικός κόσμος. Επηρεάζεται πάρα πολύ και ο καθένας θέλει σίγουρα από αυτό το πρόβλημα να φύγει. Mm-hmm. Να φύγει με οποιονδήποτε τρόπο. Εγώ το θεωρώ κατανοητό. Γι' αυτό και βλέπουμε το εξής. Τώρα στις καταλήψεις έχουν μείνει, πλάσον σε αυτή που βλέπουμε εμείς στο δεύτερο, αρκετοί γέροντες ή γυναίκες, μικρά παιδιά, τα οποία δεν έχουν τη δυνατότητα να περάσουν γρήγορα τα σύνορα. Μαθάμε ότι υπήρχαν από 2-3 μήνες περιστατικά, τα οποία φύγανε κάποιοι άνθρωποι γρήγορα. Δηλαδή έπρεπε να μπορείς να περπατήσεις, να περάσεις τη Μακεδονία μέσα μία μέρα. Αυτό σημαίνει ότι όσοι είχαν δυνατότητα να το κάνουν αυτό, πληρώσανε και φύγανε. Και έχει μείνει τώρα ένα κομμάτι αρκετών ανθρώπων που είναι πια εγκλωβισμένοι, δεν μπορούν να φύγουν. Και επεξίσου ο ρόλος των διακινητών. Πάντως το κομμάτι των καταλήψεων, να μην ξεχνάμε και τους ντόπιους και τους αλλοδαπούς ή τέλος πάντων όπως μπορεί κανείς να τους πει και αλληλέγγυους που αυτοί επιλέγουν να το κάνουν αυτό το κομμάτι που μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία της αλληλεγγύης πήραν και αυτοί το δικό τους ρόλο. Αυτό ανακηρύχθηκε σε αυτόκλητες αυθεντίες, παντός ρόλου και παντός καιρού και οι εθελοντές. Είτε αυτόνομοι, είτε υποκινούμενοι από διάφορες ΜΚΟ, οι οποίοι ήρθαν να κάνουν εδώ πέρα αλληλέγγυο ή εθελοντικό τουρισμό και κατέληξαν εν τέλει αντί να βοηθήσουν αυτούς τους ανθρώπους να τους βγάλουν από τα διεξοδότητα τους, να τους χειραγωγήσουν ακόμη περισσότερο. Ναι. Πάντως, στο κομμάτι του τελικού απολογισμού, πιστεύω ότι ο αντιξαστικός και ευρύτερος χώρος της επαναστατικής αριστεράς και κυρίως των εξαρχείων έδειξε και στάθηκε όσο δυνατόν καλύτερα στην υποστήριξη αυτών των ανθρώπων. Ένα τυχαίο δηλαδή ότι από το πουθενά φτιαχτήκαν προκαταλήψεις. Η μία διαφορετική στα χαρακτηριστικά της με την άλλη. Συνεργαστήκαν οι χώρες, συνεργάζονται οι καταλήψεις, γίνονται πορείες και τα πράγματα. Και πιστεύω ότι δεν θα πρέπει να τις προσάψουμε για να μην είμαστε και μεμψίμεροι, έτσι, να βλέπουμε μόνο τα αρνητικά. Απλά να μην ωραιοποιούμε μόνο την κατάσταση. Γιατί αυτό πρέπει να συνεχώς να μας έχει σε γρήγορος, να γινόμαστε ακόμα καλύτεροι. Για να μπορέσουμε να προσφέρουμε τόσο μόνο καλές υπηρεσίες, να μπορέσουμε να κάνουμε την αλληλεγγύη μας πιο πραγματικά, πιο αληθινή και πιο ουσιαστική. Ο αρχικός χώρος έδειξε πραγματικά ότι τις αξίες που πιστεύει, που ματώνει άσχετα με τις αβλεψίες, τις αστοχίες του πολλές φορές που τον κατηγορούν, σε αυτό το πράγμα ήταν πολύ πιο ειλικρινής από τη ΜΚΟ, από την Εκκλησία, από το κράτος, από τις ανθρώπους, οι οποίοι απλά θέλουν να διαχειριστούν από τους ανθρώπους και κυρίως να βάζουν τα χρήματα και τον πλάκο. Το λέω, είναι τυχαίο ότι δεν προβάει κύριος, είναι τυχαίο ότι στο λιμάνι μόλις ανακοινώθηκε ότι θα δώσουν γύρω στα 700 εκατομμύρια
για τους πρόσφυγες. Μέσα σε μία ώρα είχαν στηθεί δύο βαν και μάλιστα είχαν στην Πέτρινη, ενώ τα κανέλια ήταν στην Ε2, ΜΚΙΟ. Μέχρι το πρωί είχαν βρεθεί 8. Φύγανε και άλλες δύο που ήταν για να πάνε να τους βλέπουν λίγο, φορουβάς και πράγματα. Και καταλήξαν να είναι 12 ΜΚΙΟ και παράδειγμα στημένες για να τους παίρνουν τα κανάλια. Αυτό λέει πολλά. Το ίδιο έκανε και ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός με την επιχορήγηση που πήρε να τέλος πάντων να φτιάξει αυτό το κτίριό του για να μπορούν να μένουν ασυνόδευτα. Καταλήξαν να το κάνουν αυτό. Δεν επιζητήσανε μια δημοσιότητα. Δεν επιζητήσανε να τραβήξουν το φως της δημοσιότητας. Πέρα από το φως που προσπαθούσαν να το δώσουν για δικούς τους λόγους στα ΜΜΕ, προσπαθώντας να δείξουν ότι, τι περίεργη χώρα είναι αυτή και ότι είναι τζιχαντιστές. Παιδιά, ούτε τζιχαντιστές είναι, ούτε διάφοροι. Είναι άνθρωποι που είναι καταβιβλημένοι, είναι άνθρωποι που στην καλύτερη περίοδο της ζωής τους βιώνουν αυτό το δράμα. Για μένα είναι συγκλονιστικό το εξής, ότι έκανα πλάκα σε έναν που είχε έρθει στο ιατρείο, ήταν δύο και τρεις φορές και πια γνωριζόμασταν. Ο οποίος του λέω, πόσα παιδιά έχεις? Μου λέει, πώς μας πει, 8, 9. Λέω, θα κάνεις κάνα? Μου λέει, ναι, 9, 10. Αυτό άνθρωπος, αυτός ήταν νικητής. Αυτός είχε όραμα. Αυτό το όραμα λοιπόν δεν μπορέσαμε να το πάρουμε. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Παρόλο μέσα σε αυτή τη δυσκολία, όχι, εγώ θα κάνω και άλλο. Έχω δει από τις ανακοινώσεις σας ότι θεωρείτε τις καταλήψεις χώρες ελευθερίας. Mm-hmm. Επίσης γράφετε ότι καταλήψεις δεν είναι ούτε νόμιμες στο παρόν, αλλά δίκαιες. Θέλετε να μου πείτε λίγα λόγια για αυτή την προσέγγιση. Για τις καταλήψεις, καταλαβαίνω ότι εννοείτε γενικά τις καταλήψεις. Όχι μόνο αυτές που φαντάζομαι που φιλοξενούν πρόσφυγες, ας πούμε, και μετανάστες. Ιδιαίτερα αυτές, αλλά και μόνο. Ναι. Όσον αφορά στο κομμάτι των καταλήψεων στέγης προσφύγων, μπορεί κανείς να πει αν είναι μια αρχική ερώτηση, έχει κάνει το δικαίωμα να πει αν είναι νόμιμη ή παράνομη η ζωή ενός ανθρώπου ή το δικαίωμά του σε μια αξιοπρεπή διαβίωση. Και γιατί θα πρέπει πάντα, ας πούμε, ο νόμος ή η εξουσία να μπορεί να μας πει αν κάτι αντιβαίνει ή συνάδει με το αστικό δίκαιο που ούτως ή άλλως είναι το δίκαιο του ισχυρού. Επειδή είμαστε και τις μέρες που γράφτηκε το κεφάλαιο. Έτσι, ο Μάρκος έλεγε ότι δίκαιο είναι ο νόμος του ισχυρού, βάλει τη θέλησή του. Άρα, εμείς δεν θα πάμε σε αυτήν την κατάσταση εξαίρεσης με ένα κομμάτι να επιλέξουμε αν είναι κάτι νόμιμο ή παράνομο. Αυτό είναι ένα νομικό τρίκ. Το όλο το ζήτημα είναι ότι αν αυτές οι ενέργειες που γίνονται στηρίζονται στο αυτονόητο, στο δίκαιο δηλαδή. Δηλαδή, οι άνθρωποι αυτοί δικαιούνται αξιοπρεπές συνθήκες διαβίωσης. Περίθαλψης, βοήθειας, και εφόσον δεν μπορεί και δεν θέλει το κράτος το να αναλαμβάνουν τα κοινωνικά κινήματα να το κάνουν, ειδικά όταν δεν προσπαθούν να διαχειριστούν με το αζημίωτο και αφύλο κερδός τις ζωές αυτών των ανθρώπων, δεν μπορεί να υπάρξει αυτός ο συμψηφισμός. Άρα λοιπόν, εμείς βρισκόμαστε όπως και οι καταλήψεις, ενάντια σε αυτό το δίπολο που παραβάζει το κράτος και η εξουσία, πως μετανάστες οι πρόσφυγες ή οι ορθοποιημένοι είναι λαθρομετανάστες, δεν ήταν κανένας λαθρός άνθρωπος. Επομένως, η νόμη τους, η αστική τους δικαιοσύνη δεν μας αφορά. Δηλαδή, και εμάς όταν ξεκινήσαμε στο λιμάνι, στην αρχή προσπαθήσαν να μας δωροδοκίσουν. Ελάτε, μη φύγετε, θα έχετε πολιτική και επαγγελματική ανέλυξη. Μετά, όταν ήταν ότι δεν μπορούσαν να το κάνουν αυτό, μας απειλήσανε. Δίκαιο είναι αυτό. Το αρνηθήκαμε. Κάναμε το με πολιτική ανυπακοή. Εμείς τα κάνουμε από το αυτονόητο. Όταν ένας άνθρωπος υποφέρει, ειδικά αυτοί οι άνθρωποι που είναι αποτέλεσμα των πολιτικών που θεσπίζουν, αυτοί που μας μιλάνε για δικαιοσύνη και νομιμότητα, που τους ανάγκασε να ταξιδέψουν τόσες χιλιάδες μίλια, δεν θα σταθώ. Πρότιμο να, και θα ήμουν περήφανος να με συλλάβουν επειδή βρίσκομαι σε μια κατάληψη και βοηθάω αυτούς τους ανθρώπους. Και σχάσω τα πραγματικά μου δικαιώματα. Δεν είναι θέμα αυτό. Θεωρούμε δίκαιο το να υποστηρίζει έναν άνθρωπο που σε αυτόν τον άδικο κόσμο βιώνει μια τέτοια είδους αδικία και δεν πρόκειται ούτε να απολογηθούμε ούτε να ζητήσουμε την άδεια από κανένα νόμο, κράτος ή εξουσία. Αυτό που λέει και νομίζω ότι βαλεί στο ποίημά του. Αν θέλει να λέγεσαι άνθρωπο. Αυτό δείχνει πάρα πολύ καλά το πόσο να ξεπεράσει.
Ούτως ή άλλως, τους νόμους συνήθως φτιάχνουν αυτοί που θέλουν να αδικήσουν. Ναι. Άρα, το αντίπαλο δεν μπορεί να είναι παραδίκαιο. Ειδικά με εντύπωση, τώρα δεν ξέρω αν έχετε την ίδια αίσθηση κι εσείς, ότι ενώ τα ΜΜΕ, ας πούμε, στην αρχή της έλευσης των προσφύγων ασχολούνταν κατά κόρον, δηλαδή γινόταν χαμός, ας πούμε, κάθε μέρα, ρεπορτάζ από εδώ, από εκεί, λέγανε διάφορα, τώρα πλέον το έχουν αφήσει λίγο το θέμα. Δηλαδή δεν ασχολούνται και τόσο πολύ. Έχετε εσείς, ας πούμε, κάποια ερμηνεία γι' αυτό, γιατί μπορεί να το έχουν, αν καταρχήν πιστεύετε ότι αυτό πλέον είναι σωστό. Δηλαδή, στην αρχή. Τα ΜΜΕ, θα πούμε ότι κάνουν πάντα, διαχειρίζονται την εικόνα. Διαχειρίζονται την κατάσταση εξαίρεσης και στην ουσία τι κάνουν, προσπαθούν να προβάλλουν τον πόνο, ως είδηση, και το αίμα. Σύν να δημιουργήσουν οι υγειονομικές βόμβες, τυφικούς πανικούς, διαπράγματα. Σίγουρα στις πρώτες ροές που ήρθανε, αρχίσαν να μιλάνε για το φαινόμενο. Όταν άνοιξαν και ήρθαν και τόσοι χιλιάδες άνθρωποι, τους βόλευε αυτή η κατάσταση, πουλούσε. Πιστεύω ότι τα ΜΜΕ συμμετείχαν στην παραπληροφόρηση του κόσμου, συμμετείχαν στο να δημιουργήσουν ένα ιδεολογικό χειρισμό κατά αυτών των ανθρώπων οι οποίοι ερχόντουσαν κυνηγημένοι να τους δαιμονοποιήσουν. Ο ρόλος τους κάθε άλλο παρά δημοσιογραφία ή η πληροφόρηση, δεν ήταν. Και στην ουσία σταθήκανε να ποινικοποιήσουν τα θύματα, να μιλήσουν ποτέ για τους θύτες. Μιλήσαν ποτέ για τους βομβαρδισμούς στο Αφγανιστάν, στο Ιράκ, ό,τι συμβαίνει στη Συρία. Ναι, αυτά θεωρούνται δεδομένα. Έγινε αρνητική προπαγάνδα, όλο αυτό το κομμάτι που έχονται να δεν δηλώσουν το πολιτισμό, να δεν δηλώσουν τις αξίες μας, να μας μολύνουν. Όλα αυτά ήταν η δημιουργία μιας συνθήκης και μιας κατάστασης, η οποία τι θα έκανε, θα λειτουργούσε στον εγκλεισμό αυτών των ανθρώπων ως στο νέο υπόδειγμα που είναι, αν τότε το 40 μετά θα δω πέτα συγκέντρωσης για τους Εβραίους, τώρα είναι τα camp και τα hot spot. Τώρα που είδαν ότι δεν πουλάει, ασχολούνται περισσότερο, γιατί συνεχίζουν και υπάρχουν οι καταλήψεις γύρω από τα εξάρχεια και πώς αυτοί που θεωρούνται μπαχαλάκηδες κάνουν αυτό το πράγμα και προσφέρουν εξίσου αντάξεις, μπορούμε να πούμε και καλύτερες υπηρεσίες σε αυτό, χωρίς να πληρώνονται κιόλας. Από την άλλη, μία προσπάθεια να δείξουν ότι και να προβάλλουν το αρνητικό, να κάνουν την τρίχα τριχιά με μονομένες περιπτώσεις, προς όφελος στους εμπιστευτές, ότι τα ΜΜΕ δεν δουλεύουν ποτέ ανεξάρτητα, είναι πάντα χειραγωγούν να γίνουν τα παπαγαλάκια της εξουσίας. Αυτό που πέτυχε το κίνημα αλληλεγγύης είναι να αποδομήσει αυτή την κατάσταση. Φυσικά, ο συναισθηματισμός που είχε τον πρώτο καιρό έχει τελειώσει, έχει περάσει. Το χειρότερο είναι το εξής. Ότι παγιώνοντας από την κατάσταση, ακριβώς επειδή πια τους συνηθίσαμε να βλέπουμε και να υπάρχουν οι πρόσφυγες, είτε στα χωσπό, είτε στην. Δεν πουλάει. Είναι πάρα πολύ σημαντική διαχείριση του τι πουλάει. Είτε στο διαδίκτυο που λέμε αυτό το, είναι οι δημοσιολόγοι, το κλικάρισμα αναλεπτό, πόσα κλικάρισμα, ή τι ακροαματικότητα. Αυτό ήταν. Από την άλλη, να διαχειριστούν το jet set, Ρουβάς, Αντζελίνα Τζολί, η Εκκλησία, όλοι αυτοί οι οποίοι προσπάθησαν να εμφανιστούν και να πάρουν ένα μερίδιο από την πίτα. Αυτό κάνουν τα πνούν. Ήθελα να σας ρωτήσω πριν, αν έχετε κάποια εικόνα από ίσως, είτε εσείς ως ομάδα, είτε από συναδέλφους σας, ας πούμε, σε δομές, για τις υγειονομικές συνθήκες που επικρατούν σε αυτά τα λεγόμενα κέντρα φιλοξενίας, στα hot spots, ξέρω, στα νησιά κτλ. Έχετε κάτι? Η κύριε μέρος είναι από διάφορους αλληλέγγυους που έχει τύχει να παρακολουθήσουμε αυτήν την διάφορες. Αλλά και από προσωπικές μας και κάποιες προσπάθειες να μπούμε. Εγώ όταν είπα και όταν είπαμε βασικότερα ότι προσπαθήσανε να περιφράξουν την αλληλεγγύη, αυτό είναι το hot spot. Να τους κλείσεις μέσα από τους ανθρώπους, να μην μπορεί να τους δει κανείς.
οι συνθήκες διαβίωσης δεν είναι οι καλύτερες. Τουλάχιστον στα πρώτα, στα πρώτα που σκεφτήκαν. Το ίδιο και η σύντησή τους, έχουμε και οι υγειονομικές υπηρεσίες. Είναι ένα μεγάλο κομμάτι που διαχειρίζονται οι ΜΚΟ. Πολλά λεφτά. Πιστεύουμε ότι η ποιότητα της φροντίδας που έχουν αυτοί οι άνθρωποι στα φωτισκοτσικά ΜΚΟ δεν τους αρμόζει. Είναι χωρί εγκλεισμό των ζωών αυτών των ανθρώπων. Και επίσης σε αυτούς τους χώρους έχουν αναφερθεί από τροφικές δηλητηριάσεις, που αφορά στο κομμάτι της αιτήσης του, μέχρι και θάνατο. Ενώ, ας πούμε, στις καταλήψεις φιλοξενίες που υπάρχουν και στους αυτοοργανωμένους χώρους δεν έχει αναφερθεί. Καλά, αν είχε γίνει κάτι τέτοιο. Κάτι τέτοιο. Νομίζω όμως ότι το συγκεκριμένο αυτό λέει από μόνο πολλά πράγματα. Ναι, σίγουρα. Ενώ οι κρατικές δομές δεν μπορούν να πούν το ίδιο. Γιατί σε αυτούς. Επίσης, δεν είναι δουλειά του στρατού να προσφέρει γεύματα. Οι άνθρωποι αυτοί δεν είναι φαντάροι που πάνε να φάνε το δίσμα από το συσίτιο που τους δίνουν τα κετένια. Ούτε επίσης θα πάνε με όρους ανάθεσης ενός συσίτιου που το παίρνει μια εταιρεία. Κέτερινγκ, η οποία φέρνει τα λιγμένα της εταιρείας. Το έχουμε δει δηλαδή σε φαγητά ότι συμβαίνει αυτό. Πατάτες με μούχλα, κρέας με σκουλίκια. Παντελής έλλειψη υγειονομικής φροντίδας, για το να έχεις ένα κοντέινερ που να έχεις βάλει ένα κόκκινο σταυρό και να λες ιατρείο, το οποίο ποτέ δεν είναι ανοιχτό. Εγώ νομίζω ότι είναι και η καλύτερη φροντίδα που μπορεί να έχουν αυτοί οι άνθρωποι. Επίσης, το άλλο που θέλω να τελειώσω είναι το εξής, ότι όλα τα κέντρα κράτησης γίνονται εκτός του αστικού ιστού. Τους στέλνουν εκτός, τους στέλνουν να μην έρχονται σε επαφή με τον τόπιο πληθυσμό που είναι του αλλήλου. Αυτό κάτι λέει. Δυσκολεύει την προσπάθειά μας. Δεν είναι πια ελεύθερη πολιορκημένη. Αυτή η αίσθηση η ελευθερία που πλέον ότι μπορείτε να βγείτε, στην ουσία είναι ελεύθερα φυλακισμένη περισσότερες φορές. Γιατί όταν είσαι 50 ή 30 χιλιόμετρα ή 10 χιλιόμετρα από τον αστικό ιστό, νομίζω ότι δεν μπορείς να καλύψεις βασικά ζητήματα, ακόμα και να πας στην πρόσβαση που λένε ότι πήγαινε να φτιάξεις τα χαρτιά σου. Ή η μεγάλη υποκρισία που υπήρχε ότι έπρεπε να συνδεθούν με το Skype. Φαντάζομαι τώρα έχουμε φτάσει μετανάστες και πρόσφυγες στην Ελλάδα είναι 60.000 και έπρεπε να μπουν όλοι αυτοί σε μία ώρα που κάνει Skype. Ποιος θα πρώτο εξυπηρετηθεί. Αντιδράσεις από ντόπιο κόσμο, ας πούμε, σε αυτό που κάνετε, είτε θετικές είτε αρνητικές, υπάρχουν να βοηθήσει κάποιος να σας πει αυτό το κλασικό, ρε παιδιά, εδώ έχουν, ας πούμε, προβλήματα Έλληνες τώρα, βοηθάτε, ξέρω, τους μετανάστες. Οι αντιδράσεις του κόσμου ποικίλουν. Έχουμε τους φασίστες, μας μισούν. Είναι κρίμα, μας τελείωσε. Είναι μετά η πιο έτσι κρατικοδιέτη, φιλοκυβερνητική, που μας διαβάλλουν, μας λιδωρούν, ειδικά και στην περίοδο που ήμασταν στο λιμάνι, που προσπάθησαμε φυσικά να μας εξαγοράσουν και όταν αυτό δεν συνέβη, προχώρησε στα παρακάτω. Είναι βέβαια και οι φιλές πλαγμοί και φιλής και οι κυρπαντελίδες που λέμε και όλες εμείς, που εντυπωσιάζονται από το έργο μας και ειδικά όσο αυτό συνάδει και με το θέλημα και το έργο του Θεού. Παρ' όλα αυτά κάνουν και κάτι ερωτήσεις του τύπου, μυρίζουν, είναι εμβολιασμένοι, σίγουρα είναι... Εντάξει, αυτό πράγμα μας έχει να μας δείξει μια καταφανή γνωστική ασυμφωνία και μια δική τους ροπή προς τη συντριπτικοποίηση που ούτως ή άλλως υπάρχει στην κοινωνία μας. Και υπάρχουν και να τους πούμε ένα ομόφωνος που μας ρωτούν αν έχουμε άδεια για αυτό που κάνουμε. Σας αναγνωρίζει το κράτος και περιμένουμε εμείς για να βοηθήσουμε τον άνθρωπο να μας αναγνωρίσει. Αυτό το τελευταίο τώρα που λέτε πρέπει να είναι και το χειρότερο από όσα άκουσα πριν. Δηλαδή αυτό είναι η αρχή γιατί κάθε βλακία, ας πούμε, να βοηθήσει τώρα έναν άνθρωπο να έχει άδεια να το βοηθήσει. Τι άδεια. Μα αυτή είναι και έννοια τη περίφραξη. Στην υποχώρηση τη κοινωνία πρόνοια, αναγκαστικά θα πρέπει να θεσμοθετηθεί ένα καινούργιο πόλο, το οποίο θα αναλάβει με το αζημίωτο φυσικά να καλύψει αυτό το κενό. Και δεν είναι άλλος από τις ΜΚΟ, την Εκκλησία, τους φιλάνθρωπους, όλους αυτούς.
Όταν μπαίνουν οι άνθρωποι, οι ομάδες, οι συλλογικότητες, γιατί τον έναν μπορούν να μας διαλύσουν. Όταν γίνει συλλογικότητα, εκεί αποκτάς μια μεγαλύτερη δύναμη. Είναι πιο δύσκολο να σε σταματήσουν ή να σε εμποδίσουν. Και γιατί είναι και η συνεχικότητα της ομάδας. Πάνω σε αυτό το κομμάτι, πρέπει να πούμε ότι ακόμα και κοινωνικοί, υγειονομικοί, αλληλέγγυοι, μη υγειονομικοί, διεθνείς και εγχώροι, προσπάθησαν κατά καιρούς να μας συντονίσουν από τα πάνω με έναν τρόπο. Αυτόκλητα. Αυτόκλητα πρώτα και κατά τη γνώμη μας ήταν και ανοργάνωτο. Συγκριτικά με τη δουλειά που είχαμε κάνει εμείς όλο το προηγούμενο διάστημα και με βάση τις εμπειρίες μας. Και το θεωρούμε αυτό και σαν μια προσωπική δική μας επιτυχία να καταφέρουμε να ξεφύγουμε από όλο αυτό το κομμάτι. Εντάξει, βέβαια, σε γενικές γραμμές ο κόσμος είναι θετικά προσκύνος σε όλο αυτό που κάνουμε. Δηλαδή, δεν μπορούμε να είμαστε άδικοι. Να πω εδώ ότι δεν θεωρούμε ευέλτιστη ή μόνη η δικιά μας μεθοδολογία. Είναι μια μεθοδολογία που αναπτύχθηκε και βόλεψε. Εμείς θα θέλαμε να αναπτυχθούν ακόμα περισσότερες προγραμμένες συλλογικότητες. Θα έχουν ακόμα περισσότερες δομές, κλινικές αλληλεγγύης. Ο καθένας με το δικό του τρόπο. Εννοείς ως τρόπο οργάνωσης. Ναι, ως τρόπο οργάνωσης, ναι. Δηλαδή, αν φαντάσου, είχαν αρνηθεί και γυρίσει την πλάτη η υγειονομία. Αλλά και άλλη λειτουργία. Σε αυτό που γινόταν την περίφραξη της αλληλεγγύης. Και γυρίζανε την πλάτη. Στο κράτος. Τι θα έκανα, θα τους λάβει όλους. Αυτό είναι μια πράξη αντίστοιχη που έχει πολλαπλασιαστικά χαρακτηριστικά, χωρίς να σημαίνει ότι έχει βία χαρακτηριστικά. Και θα μπορούσε να κάνει πολύ καλύτερα αποτελέσματα. Απλά ο καθένας πρέπει να καταλάβουμε ότι η αλληλεγγύη είναι ένα πολύμορφο πράγμα. Εμείς δουλεύουμε με ένα συγκεκριμένο τρόπο του. Τον προκρίνουμε για μας, αλλά δεν τον επιβάλλουμε στους άλλους. Αλλά δεν θα θέλαμε και άλλοι να έρθουν σε εμάς να μας επιβάλλουν τον τρόπο. Όμως συνεργαστούμε, να δούμε, έχουμε μάθει από ανθρώπους, είτε Έλληνες είτε ξένους που έχουν έρθει και βοηθήσει, ωραίες ιδέες. Εμείς είμαστε με το αυτό που λένε οι Αγγλοσάκτονες borrow with pride. Δηλαδή, έχουμε μια καλή ιδέα, την παίρνουμε και την εφαρμόζουμε, προσπαθούμε να εφαρμόσουμε και να την αναπτύξουμε στα πρόγραμματά μας. Δεν θέλουμε να έρθει κάποιος και να μας βάλει κάτω από το διευθυντήριό του. Αυτό σημαίνει, αυτό βλέπεις, υπάρχει μια μεγάλη ανθρωπογεωγραφία στο τι κάνεις. Κάποιοι σε συμπαθούν, σου στέλνουν και αυτό πρέπει να τους ευχαριστήσουμε. Δηλαδή, για το φαρμακευτικό υλικό, έμψυχα και ηθικά, μέχρι και εξειδικευμένο εξοπλισμό, οι οποίοι αλληλέγγυες ομάδες, που έχει μουσική για παράδειγμα, οι οποίοι όταν είπαμε ότι υπάρχει ανάγκη, γιατί εμείς έχουμε αντιμετωπίσει, εμείς ήταν και βραδινή ομάδα, δηλαδή είχαμε 14 καρδιακές ανακοπές, τις οποίες αντιμετωπίσαμε με επιτυχία και κάποτε, και είπαμε κάποια στιγμή ότι δεν μπορεί να χρειαζόμαστε, υπάρξει ένα σαπινιδότη, ήταν πάρα πολύ σημαντικό για τις καταλήψεις που φροντίζαμε. Τότε φροντίζαμε 4-5 καταλήψεις. Βρέθηκαν οι άνθρωποι. Ήρθανε, προσφέρανε και συνεχίζουμε μαζί τους και σε αυτό το σημείο πρέπει να τους ευχαριστήσουμε όλους. Και αυτοί είναι που μας νομιμοποιούν κιόλας και για την λειτουργία μας αλλά και για τη συνέχιση των δράσεων. Δηλαδή τι να το κάνουμε εδώ στο κράτος που και πει μια νομιμοποίηση. Η νομιμοποίηση είναι από τον κόσμο του αγώνα και από τον άνθρωπο ο οποίος έρχεται και σου λέει μπράβο, είμαι εδώ. Με ό,τι μπορεί, γιατί το είδαμε στην αρχή της προσφυγής αλλά ακόμα και τώρα, στις εκκλήσεις που κάνουμε για φάρμακα. Έρχεται ο καθένας και δίνει όχι από αυτό που του παίρνει. Αρκετές φορές και αυτό είναι πιο συγκινητικό. Υπάρχουν άνθρωποι που μας δίνουν κάποιο μέρος τα ίδια φάρμακα που παίρνουν ήδη. Πολύ σημαντικό αυτό. Χωρίς να σημαίνει ότι συμφωνούν μαζί μας. Αλλά καταλαβαίνουν την αξία αυτού του πράγματος που κάνουν. Λοιπόν, ήρθε η ώρα τώρα για την προβοκατόρικη ερώτηση. Εγγράφεται σε κάποια από τις ανακοινώσεις σας, αναφερόμενους στους πρόσφυγες, εισαγωγικά έτσι. Και φυσικά, ως Λειτουργία Υγείας είμαστε δίπλα τους, όπως και σε κάθε, με κεφαλαία αυτό, άνθρωπο που υποφέρει. Αν παρόλα αυτά είχε, ας πούμε, ανάγκη ένας χρυσαυγίτης, δηλωμένος όμως, δηλαδή όχι να το ερμηνεύσετε εσείς ότι αυτός ο άνθρωπος είναι συντηρητικός, υπερσυντηρητικός κτλ. Θα τον φροντίζατε? Ίσως είναι καλύτερα αυτή την ερώτηση να την απευθύνουμε στην αντίπερα όχθη. Αυτή είναι που και σε ΣΥΤΙΑ κάνουν και αιμοδοσίες
Αυτό δεν το φροντίζω. Ως Έλληνες. Δεν θα φροντίζω, ναι. Αυτό είναι δεδομένο. Σίγουρα υπάρχουν οι διεθνείς κώδικες δεοντολογίας, τις οποίες και εμείς ως λειτουργοί υγείας και με βάση αυτούς οφείλουμε να παρέχουμε φροντίδα σε οποιονδήποτε άνθρωπο, ανεξάρτητα από την ταυτότητά του ή την εθνικότητά του. Χωρίς όμως να σημαίνει ότι είμαστε χριστιανοί, αγαθοί, αφελείς. Εντάξει, συγκεκριμένα όμως και ως συλλογικότητα έχουμε λάβει πολύ σαφή θέση σχετικά με τη Χρυσή Αυγή. Πιστεύω πάντως ότι στην προκειμένη περίπτωση οι ίδιοι φασίστες ή τα μέλη της Χρυσής Αυγής είναι αυτοί που κάνουν τους ανθρώπους να υποφέρουν. Και μάλιστα δεν θα θέλουν να τους βοηθήσουν. Αυτό συνέβη και με την επίθεση σε μέλος μας, το οποίο η ρητορική ήταν εσείς είσαστε ρε μου που φροντίζετε λαθρομετανάστες. Αυτό αφορά μας ως τίτλο τιμής. Από εκεί και μετά πρέπει να επισημάνουμε ότι ως λειτουργική υγείας η αυταξία της ζωής έχει πρωτεύοντα ρόλο για εμάς. Ακόμη και το αντιπάλου μας. Ακόμη και αν ξέρουμε ότι αυτός δεν το εστερνίζεται. Αυτή είναι και η ποιοτική διαφορά μας. Η διαφορά του κινήματος της αλληλεγγύης. Άρα θα δεν βοηθούσατε. Γιατί, ξέρω εγώ, θα τον βοηθούσατε. Καλά, είναι υποπροϋποθέσεις. Αν έρθει κάποιος, δηλαδή, αν έρθει κάποιος στην πόρτα μας και πέσει, δεν θα ζητήσουμε ούτε τη εθνικότητα είναι, ούτε την οικονομική του κατάσταση, ούτε την ιδεολογική του. Πολλές φορές μας έχει τύχει, δεν είναι μόνο πολλές φορές που κάνουμε ιατρικές πράξεις ή βοήθεια στις καταλήψεις, μετέχουμε και σε πορείες. Και έχουμε δώσει και πρώτη βοήθεια σε ανθρώπους που πολιτικά μπορεί να διαφωνούμε μαζί τους, ας πούμε, του κομματικού αριστερού χώρου. Ή μας έχει τύχει μια φορά να πρέπει να βρεθούμε μπροστά σε ένα βροχαίο περιστατικό. Κάποιοι από εμάς, προβοκατόρικα ή θέλοντας να παίξουν, να αποδομήσουν την έννοια, μην ξεχνάς ότι εμείς που σου δώσαμε τις πρώτες βοήθειες, μεταφράζοντας να τι γιατρήσετε, τι ήρθε, δεν είμαστε το κράτος, είμαστε αναρχή. Συγκεκριμένο σκόπο ήταν αναρχικός. Μην ανέκλειστε. Για μας είναι το θέμα της αξίας της ζωής. Είναι οι συνθήκες. Σίγουρα πάντως δεν θα ήθελε ο Χρυσαυγίτης να το βοηθήσει. Κοίτα, δεν μπορώ να αρνηθώ όπως και ένας συνάδελφος σε ένα νοσοκομείο που χτυπάνε την πόρτα. Αυτοί που έχουν πρόβλημα είναι αυτοί οι οποίοι διαχωρίζουν τον κάθε άνθρωπο. Σωστά. Που κάνουν ιατροί για Έλληνες ή κάνουν συσίτια μόνο για Έλληνες ή μοδοσίες μόνο για Έλληνες. Λες και το αίμα αποτελεί εθνικό προϊόν. Δεν αποτελεί εθνικό προϊόν. Είναι η μεγαλύτερη χαζομάρα της αγωγής. Και επίσης αντιβαίνουν σε όλες τις διεθνείς συνθήκες. Από την άλλη, όμως, δεν είμαστε αφελείς. Η θέση μας είναι συγκεκριμένη. Είμαστε από την άλλη πλευρά. Ναι, ωραία. Αλλά θα το κάνω εικόνα τώρα, έτσι. Θα το κάνω εικόνα. Είστε στον δρόμο, ωραία. Και είναι ο, ξέρω εγώ, πες ένα προβεβλημένο τώρα, στέλνει, ο Κασιδιάρης, ας πούμε, έτσι, που είναι και, εντάξει, ο πλέον προβεβλημένος Χρυσής Αυγής. Και γίνεται ένα ατύχημα και χτυπάει. Και δεν υπάρχει άλλος γιατρός εκεί πέρα. Και είστε, ξέρω εγώ, εσείς, παιδί μου. Τι θα κάνει, θα πας να με βοηθήσει, θα πάτε ή θα πείτε «Α, ο Κασιδιάρης, άντε γεια». Δηλαδή, εννοώ ότι και στην περίπτωση τη δική σας αυτό μπορεί να αντιβαίνει τους διεθνείς, ας πούμε, κανόνες όπως τους επικαλείστε. Σωστά. Άρα, δεν θα πρέπει να βοηθήσει ο Κασιδιάρης. Στην ομάδα υπάρχει πολύ μεγάλη κουβέντα για να πω αυτή την προβλήματα. Ακόμα δεν έχουμε, δεν έχουμε καταλήψει στο. Μπορώ να σου πω ότι. Αν και πιστεύω ότι δεν θα βρισκόμασταν ποτέ κοντά στον Κασιδιάρη. Πάντω είναι ειλικρινή, δεν είναι προβοκατόρη τώρα. Όχι, όχι, ειλικρινά σου λέω και εμεί. Απλά βλέπει, κοίταξε εδώ τώρα τι γίνεται σε κάποιου, φαίνεται αδυναμία να απαντήσω. Αλλά για μα είναι το εξή, ότι πάντα έχει ένα δίλημα. Όπω είναι το θέμα τη βία, το θέμα τη υποστηρίζει, η αυταξία τη ζωή. Σήμερα υπάρχουν διλήμματα που πρέπει να απαντήσουμε. Σου ξαναλέω ότι για μας η αξία της ζωής δεν συγκεράνεται με τις ταυτότητες. Φυσικά, αυτό δεν σημαίνει ότι θα ξεπλέγνει και στην κολυμπήθρα του ΣΥΝΟΑΜ τις συμπεριφορές αυτών των άνθρωπων. Όχι, εντάξει, μιλάμε για αυτό τώρα. Καμιά φορά μπορώ να σου πω όμως και εγώ λίγο πιο
ότι είτε συναισθηματικά είτε ιδεολογικά μπορεί και να παραβείς κάποιους τέτοιους κώδικες διοντολογίας της ιατρικής. Γι' αυτό σου λέμε ότι μια απάντηση δεν... Ναι, σίγουρα. Αλλά σίγουρα δεν υπάρχει κάτι εκδικητικό. Όχι, καλά, δεν σου είπα ότι θα δείτε τον Κασιδιάρη να έχει θυμίσει τα πάντα το βάρο του κεφάλι για να πεθάνει. Δηλαδή δεν υπήρχε ποτέ κάτι εκδικητικό, ακόμα και αν μέλο μα δέχτηκε επίθεση από συγκεκριμένου που ξέραμε ότι ανήκουν σε αυτό το φάσμα ήταν. Mm-hmm. Είναι πολύ συγκεκριμένα τα πράγματα. Mm-hmm. Δεν θα γίνουμε πάντω άρρωγοι του. Mm-hmm. Αν και πιστεύω ότι έχουν οι ίδιοι που θα κάνουν τα. Καλά, σίγουρα. Σίγουρα. Να πάω τώρα σε ένα άλλο θέμα. Με αφορμή την υπόθεση τη Ριάννα και του Περικλή. Αν θυμάμαι καλά τώρα, είναι η τελευταία σας ανακοίνωση που έχω δει εγώ τουλάχιστον. Mm. Γράφεται το εξής. Πρέπει λοιπόν να επικαλούμαστε μια επιστήμη η οποία μας χειραγωγεί ή πρέπει να αμφισβητούμε τη χρήση της κάθε φορά που συμβαίνει προς όφελος των εξεταστών και εις βάρος της ελευθερίας μας και να αγωνιζόμαστε για μια επιστήμη η οποία θα βοηθά τους ανθρώπους να ζουν αυτόνομα, ελεύθερα, χωρίς σύνορα, φραγμούς και εμπόδια στις προσωπικές τους επιλογές που δεν θα ορίζει το πώς θα ζει κανείς. Καλά. Το δεύτερο σκέλος ερώτησης το έχει απαντήσει σε σχέση με την αυθεντία του γιατρού και των μεταναστών κτλ. Οπότε δεν χρειάζεται κάποια απάντηση αυτό. Θέλετε να μου πείτε λίγα πράγματα για το παραπάνω απόσπασμα, όπως και για την άποψή σας για αυτή την λεγόμενη και περιβόητη τη μέθοδο, ας πούμε, του DNA. Όχι μόνο ιατρικά, ας πούμε, βιολογικά, αν στέκει, και την κοινωνική σας, την πολιτική σας άποψη γύρω από αυτό. Εμείς με αυτό το κείμενο, τελευταία μας ανακοίνωση, θέλαμε να πούμε έτσι με έναν τρόπο κάπως πιο ξεκάθαρα ότι δεν γίνεται, επειδή στην προκειμένη περίπτωση το επιχείρημα επιστήμη μας βολεύει, να το χρησιμοποιήσουμε υπέρ του κινήματος. Και ειδικά το λέμε αυτό γιατί είδαμε κόσμο του κινήματος εντός και εκτός εισαγωγικών, τέλος πάντων, να χρησιμοποιεί αυτό το επιχείρημα πάρα πολύ έντονα σε ανακοινώσεις, σε κείμενα, σε... Επομένως, δεν θεωρούμε ηθικό χρησιμοθερικά και άλλα κάτι να χρησιμοποιούμε την επιστήμη. Γιατί με αυτόν τον τρόπο ενισχύουμε και την ίδια την εξουσία, η οποία χρησιμοποιεί την επιστήμη και τον νόμο κατά βούληση προς δικό της συμφέρον. Και επειδή στην προκειμένη περίπτωση της Ριάννας και του Περικλή που αφορά και στο DNA, το κομμάτι αυτό είναι πάρα πολύ συγκεκριμένο, εξού και αυτό το συγκεκριμένο σχόλιο. Κοιτάξτε, να γίνουμε πιο ξεκάθαροι. Το βασικό επιχείρημά μας, γιατί εμείς δεν θέλουμε να είμαστε υποκριτικοί, όπως θεωρούμε υποκριτικό το ρόλο της αριστεράς ή της των ΜΚΟ ή και της φιλανθρωπίας. Έτσι, δεν θέλουμε να είναι υποκριτικό το κίνημα. Ειδικά άνθρωποι οι οποίοι αρνούνται την αυθεντία ή απεμπολούν σε κάθε στιγμή την επιστήμη. Πολλές φορές έχουν κατηγορήσει και συναδέλφους ότι είστε επιστήμονες, είστε αυθεντίες, είστε ένα το άλλο. Να χρησιμοποιούν επειδή τους βολεύει το κομμάτι αυτή τη στιγμή της επιστήμης. Γιατί γίνεται και ένα άλλο θέμα. Δηλαδή, αν δεν μας βολεύει το κομμάτι της επιστήμης, δεν θα την υποστηρίζαμε. Είναι η Ριάννα και η Περικλή, ή κάθε η Ριάννα και κάθε Περικλή. Μπορεί να το χρησιμοποιούμε όποτε μας βολεύει. Να αποφασίσουμε να μην παλινδρομούμε. Και το βασικό επιχείρημα σε αυτό είναι καθαρά ότι εμείς πρέπει να υποστηρίξουμε αυτούς τους ανθρώπους να είναι ελεύθεροι. Γιατί δεν μπορεί να καταδικάζει κάποιον για την κοινωνική του σχέση. Ανεξάρτητα το αν το δείγμα του DNA είναι επαρκές ή ναι. Από την άλλη, θεωρούμε υποκριτικό στον άνθρωπο οι οποίοι ζητάνε ένα διαφορετικό τρόπο εκπαίδευσης ή παιδαγωγικού συστήματος να αναδεικνύουν το ότι η Ριάννα θα χάσει την ακαδημαϊκή της καριέρα. Είναι λίγο. Είναι μια μεγάλη γνωστική ασυμφωνία. Δηλαδή, αν ήταν καθαρίστρια, τι μας ενδιαφέρει αυτό. Εμάς μας ενδιαφέρει ότι η συγκεκριμένη γυναίκα, όπως και ο συγκεκριμένος άντρας, στερούνται την ελευθερία τους και αυτό είναι μια καταφορή αδικία. Εξού και ανακοίνωση όμως. Όσον αφορά με το κομμάτι της αυθεντίας, νομίζω ότι θα άξιζε να μιλήσουμε λίγο σε αυτό. Για να εξηγήσουμε μερικά πράγματα. Είναι φυσικό ότι κάθε λειτουργός υγείας θεωρείται ως καταξιωμένος ή ειδικός στο αντικείμενο του. Έτσι. Και οι πρόσφυγες δεν αποτελούν εξαίρεση. Για εμάς το ζήτημα είναι όχι πώς σε βλέπουν και σε θεωρούν οι άλλοι, αλλά πώς εσύ ο ίδιος διαχειρίζεσαι τη δυνατότητα που σου δίνει η ιατρική γνώση
η δικαιοδοσία, οι δυνατότητες που σου δίνονται κατά την άσκηση του λειτουργήματος, αν γίνονται χειραφετικές ή όχι. Για παράδειγμα, ο τρόπος που δουλεύει η υγεία στον καπιταλισμό ή στη ΜΚΟ δεν είναι χειραφετικός, είναι χειραγωγικός. Έτσι. Ακριβώς πάνω σε αυτή τη λογική, εμείς επιδιώκουμε να αναλάβουμε την ευθύνη του κομματιού της υγείας που μας αναλογεί, χτίζοντας τη σχέση που έχουμε με τις κοινότητες και τους ανθρώπους. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι κάποιος, σε διάκοψη θα να το πεις, μη υγειονομικός μπορεί να έχει τη δυνατότητα να επιβάλλει την άποψή του σε ζητήματα που αφορούν ειδικά την ιατρονοσηλευτική πράξη. Έχουμε μια ευθύνη και μια υπευθυνότητα πάνω σε αυτό το κομμάτι. Πολλές φορές και η μάθεια ή η άγνοια μπορεί να έχει τον κίνδυνο της κατάφρασης ακόμα και της απώλειας ζωής κάποιου ανθρώπου. Και στο κομμάτι που εμείς είμαστε υπεύθυνοι για τη ζωή αυτών των ανθρώπων, δεν μπορούμε να το επιτρέψουμε να συμβεί. Στην κατά την άποψή μας είναι το εξής, ότι όπως ο λειτουργός υγείας είναι γνώση στο αντικείμενο του, κατά κάποιο τρόπο αυθεντία θα μπορούσε να θεωρείται και ο ηλεκτρολόγος ή ο οικοδόμος κατά την εξάρτηση τέχνης. Επίσης, για μας είναι πιο επικίνδυνο από την αυθεντία των εισαγωγικών η αντιποίηση ρόλου ή ιδιοτήτων εκδόσεις. Θα δώσει εγκυμονή κατά την άποψή μας στην τυραννία της άγνοιας της μημάθειας με το πρόσχημα της ισοτιμίας για ανάληψη ρόλου. Το κράτος θα το βόλευε πάρα πολύ να υπήρχε ένας θάνατος στους αυτοργανώμενους χωρίς φιλοξενίας. Αυτό για μας είναι το μεγαλύτερο μέλημα. Και όχι μέλημα για να μην έχουμε πρόβλημα εμείς οι ίδιοι, αλλά αφορά όλο το κίνημα. Δηλαδή μια τέτοια επιπόλαια πράξη δεν αφορά 8 ή 10 ανθρώπους οι οποίοι είναι σε μια ομάδα υγείας. Mm-hmm. Θα επηρεάσει όλες τις καταλήψεις, θα επηρεάσει όλο το κίνημα αλληλεγγύης. Και με αυτό το πράγμα δεν μπορούμε να παίξουμε. Οπότε, έχοντας τουλάχιστον εμείς αντιμετωπίσει πάνω από 2.500 συγκεκριμένα περιστατικά, 14 καρδιακές ανακοπές, αλλά και έχοντας δουλέψει ισότιμα με πρόσφυγες, συναδέλφους, στο να χτίσουμε τα ιατρία μαζί, γιατί εμείς ο τρόπος μας κάποιος μας χαρακτήρισε ως entrepreneurs. Δηλαδή, ότι πάμε, φτιάχνουμε την κλινική, στην κατάληψη στο ιατρείο, όταν δούμε ότι υπάρχουν άνθρωποι, ένας φαρμακοποιός, ένας νοσηλευτής, ένας γιατρός, κύριος, το αφήνουμε. Αυτοργανωθήκατε, γιατί είμαστε πάντα δίπλα μαζί σας, πάμε, χτίζουμε ένα άλλο. Φτιάχνουμε ένα άλλο. Αυτή είναι η ισότιμη σχέση. Δεν πας να τον καπελώσεις. Και πιστεύουμε ότι αυτό το πράγμα, τουλάχιστον σε αυτόν τον χρόνο της λειτουργίας, έχει δείξει ότι σε καμία περίπτωση ούτε ανακηρύσσεται, ούτε θέλει να βάλει τον εαυτό του υπερφέλα ως αυθεντία. Γιατί δεν είναι αυθεντία, πολύ απλά. Θες να συμπληρώσεις μήπως κάτι? Αυτή η ερώτηση τέλος πάντων. Εσείς φαντάζομαι ότι δουλεύετε και ως γιατροί ή νοσηλευτές και έξω. Δηλαδή, ας πούμε, στον κόσμο. Φαρμακοποιοί. Ναι, ναι. Κάποιοι είναι σε κρατικές δομές, κάποιοι είναι ιδιωτικές, κάποιοι έχουν το δικό τους φαρμακείο. Ναι, σωστά. Αναγκάστηκα, πρέπει να ζήσω. Σωστό είναι αυτό. Αλλά επειδή, ρε παιδί μου, ζούμε όλοι οι νομές σαν τη φάση μας, ας πούμε. Εντάξει. Όλοι. Όσοι μπορούμε τέλος πάντων να αντιληφθούμε 5 πράγματα. Αλλά επειδή σας είναι ιδιαίτερο αυτό που κάνετε, πόσο δύσκολο είναι να περάσεις από τη μια κατάσταση στην άλλη. Δηλαδή από εκεί που πρέπει να είσαι μια κρατική ιδιωτική δομή, στο δικό σου φαρμακείο, στο δικό σου γιατρείο, οτιδήποτε, να περάσεις μια κατάσταση αλληλεγγύης και αυτοοργάνωσης και όλο αυτό το πράγμα. Μπορεί να είναι χαζή ερώτηση, αλλά επειδή εμένα μου απασχολούν πράγματα για μένα τον ίδιο, ας πούμε, γι' αυτό την κάνω και σε εσάς, χωρίς εγώ να είμαι γιατρός ή νοσηλευτής ή κάτι τέτοιο. Και για εμάς είναι πάρα 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 πολύ δύσκολο το κομμάτι. Είναι λες και μεταφέρεις σε ένα παράλληλο σύμπαν κάθε φορά που μεταβαίνεις από το ένα στο άλλο. Και είναι αυτό που είπες και πριν λιγάκι, ότι αναγκαστικά καλούμαστε καθημερινά να αντιπαλεύουμε με τις αντιφάσεις που ο ίδιος ο καπιταλισμός δημιουργεί στις ζωές μας, ας πούμε, όπως έχουμε επιλέξει. Εντάξει, παρόλα αυτά, αν και το πλαίσιο εργασίας μας είναι εντελώς διαφορετικό από αυτό που έχουμε στους άλλους, προσπαθούμε και μέσα από τις ιδέες μας και μέσα από τα συνδικαλιστικά μας όργανα να
να το προσπαθούμε, να το παλεύουμε, για να το ανατρέψουμε, όχι απλώς για να το... Εντάξει, πράγμα το οποίο όλοι ξέρουμε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Σίγουρα έρχεται σε αντίθεση με τον όλο τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι άλλοι και οι διαδικασίες μας και η διεπιστημονικότητα με την οποία προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε τα περιστατικά μας που σπάμε πραγματικά το ιατροκεντρικό μοντέλο στην πράξη και το ιδιωτικό πρότυπο. Προσπαθούμε να χρησιμοποιούμε πιο πολύ αυτό που αναφέραμε και πριν, την ψυχοκοινωνική προσέγγιση για την αντιμετώπιση των ανθρώπων που μας έρχονται. Είναι αυτό που καμιά φορά μέσα από τους άλλους λειτουργούμε και προσπαθούμε να δούμε τον άνθρωπο όχι ως τον άρρωστο, που μπορεί να συμβαίνει αυτό στη δουλειά μας ή τέλος πάντων όπως μας επιβάλλεται. Ή ένα ακόμα περιστατικό, ένα νούμεράκι. Ναι. Και ειδικά και στους πρόσφυγες που τα περισσότερα τα προβλήματα τους δεν έχουν βιολογική βάση, αλλά κοινωνική ή ψυχολογική. Και πολιτική. Ναι, και το ίδιο ισχύει πλέον βέβαια και για τους ίδιους τους Έλληνες που βιώνουν την κρίση. Χωρίς αυτό όμως σημαίνει ότι και ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούν οι άλλοι δεν είναι και ο ιδανικός τρόπος οργάνωσης υγείας, όπως αυτό μπορεί να φανταζόμαστε και να θέλαμε σε μια απελευθερωμένη κοινωνία. Όμως αυτό, το κομμάτι που κάναμε, είναι ότι πριν από μερικά χρόνια δεν θα πίστευε κανείς ότι θα μπορούσαν να υπάρχουν αυτοργανωμένες συλλογικότητες υγείας. Ότι τα κινήματα αλληλεγγύης θα μπορούσαν να έχουν τον υγειονομικό πυλώνα τους. Ότι η αυτοργάνωση στην υγεία θα πετύχαινε. Χτίζουμε λοιπόν ένα άλλο παράδειγμα. Αυτό το παράδειγμα πιστεύουμε ότι είναι και ένα προεκονιστικό για ποια κοινωνία που θέλουμε να φτιάξουμε. Χωρίς να σημαίνει ότι είναι το τέλειο. Είναι ένας πειραματισμός. Αλλά αυτό δεν το ξέρει κανένας. Έτσι, αυτόν τον πειραματισμό το βλέπουμε. Απλά καμιά φορά απαντάς στον ερώτημα που σου λέει και τι λέτε εσείς γι' αυτό. Ορίστε στην πράξη. Είναι το κλασικό ερώτημα. Το κάναμε. Ορίστε, δεν είναι ουτοπία. Ορίστε, δουλεύει. Διαφορετικά και εξίσου με το ίδιο αποτέλεσμα μπορούμε να πούμε και καλύτερο αποτέλεσμα. Φαντάσου να είχαμε και τη δυνατότητα να μπορέσουμε να έχουμε ολοκληρωμένη πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, να έχουμε δευτεροβάθμια, να έχουμε όλο το μηχανισμό. Που πιστεύουμε ότι ποτέ δεν θα το έχουμε, γιατί δεν είμαστε αυτού του λενινιστικού τρόπου που θα πρέπει να καταλάβουμε το κράτος. Δεν είναι ο στόχος μας δηλαδή να πάμε να καταλάβουμε τις κρατικές δομές, ούτε να υποκαταστήσουμε το κράτος, ούτε να γίνουμε κράτος. Το ζήτημα είναι να μπορέσουμε να δείξουμε ότι οι άνθρωποι και οι κοινότητές τους μπορούν να αυτοργανωθούν. Όπως θα αυτοργανωθούν στην βιομηχανία, στην αγροτική παραγωγή. Το ίδιο πράγμα είναι στα παιδαγωγικά, στην υγεία, σε όλους τους τομείς. Το πρόβλημα στο δικό μας το χώρο είναι πολλές φορές η εγγενώς φύση του επαγγέλματος που δημιουργεί ένα γιατρό που σπουδάζει 10-15 χρόνια και πρέπει μετά να αποσβέσει. Δεν είναι η απόσβεση για μας το ζήτημα. Είναι η απελευθέρωση των ζώων μας, όχι των άλλων. Των δικών μας ζώων. Δηλαδή, δεν είμαστε κάτι το οποίο είναι ξεκομμένο από την κοινωνία. Ζούμε, υποφέρουμε, αγωνιζόμαστε με αυτήν και όχι για αυτήν. Τώρα φτάσαμε στην τελευταία ερώτηση. Ούτε αυτή είναι προβοκατόρικη, το λέω τώρα έτσι. Πώς φαντάζεστε την υγεία, τον τομέα της υγείας, ας πούμε, σε μια απελευθερωμένη κοινωνία? Σίγουρα μια. Πολύ καλή ερώτηση. Εντάξει. Δεν έχουμε manual γι' αυτό. Ναι, αυτό δεν. Γιατί τουλάχιστον δεν το έχουμε γράψει ακόμα. Αλλά δεν θα το γράψουμε ποτέ. Για τίποτα από αυτά δεν υπάρχει μόνο. Για κανένα τομέα δεν υπάρχει σε μια απελευθερωμένη κοινωνία. Κατά τη γνώμη μου, ιδέες υπάρχουν και η κοινωνία θα αποφασίσει. Και θα πειραματίζεται και θα αλλάζει. Και θα... Αλλά πώς το έχετε, ας πούμε, στο μυαλό σας? Βασικά μπορούμε να πούμε ότι φανταζόμαστε μια υγεία που να είναι ελεύθερη και ισότιμη για όλους και ως προς την πρόσβασή της και ως προς συνολικά τη διαχείριση των ανθρώπων, να είναι δημόσια, αλλά αυτό δεν σημαίνει πρέπει να είναι κρατική. Ναι, δημόσια με την κυριολεκτική έννοια. Να είναι κοινωνική και να μην είναι ατομοκεντρική. Δηλαδή τα προβλήματα δεν σημαίνουν ότι αφορούν στον έναν άνθρωπο και την παθολογία του, αλλά συνολικά λύνοντας τα προβλήματα της κοινωνίας μας, να μπορεί να λύνει και ο καθένας τα δικά του. Δηλαδή, να το εξηγήσουμε λίγο αυτό. Καμιά φορά
έρχεται ένας άνθρωπος σαν ένα γιατρό. Και το πρόβλημα που αντιμετωπίζει είναι ακραία φτώχεια. Η οποία τον επηρεάζει σε όλο το φάσμα, το βιοπικοκοινωνικό. Αυτό δεν είναι ατομοκεντρική λύση, ατομική λύση. Ή καμιά φορά βλέπουμε την αλλεργία που αντιμετωπίζεται ως ατομικό φαινόμενο. Αυτά θέλουν κοινωνικές λύσεις. Δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ατομικά. Κάποια λοιπόν έχει μια δυνατότητα να σπάει τους ανθρώπους και να τους ιδιοποιεί, να τους κάνει να αισθάνονται άτομα, μόνοι τους, λες και δεν υπάρχουν. Ενώ τα περισσότερα προβλήματα θα μπορούσαν να λυθούν κοινωνικά. Δηλαδή, ο υποσυτισμός στην Αφρική, για να φέρω ένα παράδειγμα, που δεν είναι τόσο πια μακριά από μας, γιατί βλέπουμε αυτή τη στιγμή, τα τελευταία 2 χρόνια, υποσυτισμένα παιδιά στην Ελλάδα. Και ντόπια και φιλοξενούμενα. Τα οποία λιποθυμούν πάνω στα φρανία. Αυτό είναι ένα κοινωνικό πρόβλημα. Δεν ατομικό. Άρα λοιπόν εμείς αυτό που θέλουμε είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα υγείας, στο οποίο οι εργαζόμενοι θα αυτοργανωθούν για να προσφέρουν ποιοτική και ισότιμη πρόσβαση σε όλους ανεξαιρέτως. Και κυρίως πρόληψη. Μια υγεία που θα εστιάζει σε αυτό που λέμε στη συλλογική επίλυση των προβλημάτων που θα προκύπτουν. Να πω όμως κάτι σε αυτό, ναι. Ότι περιμένουν όλοι ότι ο γιατρός, ο λειτουργός υγείας που λέμε κι εμείς, θα πρέπει να είναι πανταχού παρόν. Αυτό το ζήσαμε και στο λιμάνι. Ναι, γιατί είσαι γιατρός και γιατί είναι ανάγκη και γιατί θα έρθεις. Κανείς όμως δεν, και μιλάμε για τον κόσμο κυρίως του κινήματος, ότι δεν αγγίζει λίγο το κομμάτι πώς θα ζει αυτός ο άνθρωπος. Πώς θα αμείβεται σε αυτή την ελεύθερη κοινωνία αυτός ο άνθρωπος για τις υπηρεσίες που προσφέρει. Γιατί ναι, μεν η υγεία είναι ένα ανθρώπινο δικαίωμα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι δωρεάν ή τζάμπα ακόμα και στην ελεύθερη κοινωνία. Δηλαδή για εμάς αυτό που κάνουμε τώρα, δεν το θεωρούμε. Έχουμε ένα θέμα που είναι ίσως μεγαλύτερη αντίθεση. Το θεωρούμε, όπως θεωρούμε και γενικότερα το κομμάτι που ακόμα και το έχουν όλα τα πρέπει να το έχουν τα αυτοργανωμένα ιατρία, οι δομές, οι συλλογικότητες. Είναι απλά μια πιο ριζοσπαστική φιλανθρωπία. Γιατί πάλι εμείς είμαστε που κατέχουμε και δίνουμε προς σε κάποιους που δεν κατέχουν. Πρέπει να μπορέσουμε να το προχωρήσουμε στο να μπορεί ο λειτουργός υγείας να ζει αξιοπρεπώς και να μην βγει αξιοπρεπώς από την κοινότητα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να γίνει αυτό. Δεν υπάρχει, νομίζω ότι δεν υπάρχει και η διάθεση από το κίνημα να το σκεφτεί. Ίσως θέλει, πως το λένε, διότι να το πάρει. Δεν εξετάζει όμως ότι δαπανώντας 14 ώρες την ημέρα, τον πραγματικά πίσω ότι δεν θα το κάνω αποσπασματικά, δεν θα το κάνω τσαπατσούλικα, δεν θα είμαι ΜΚΟ που έρχεται μια ωρίτσα και φεύγει, πώς αυτός ο άνθρωπος θα μπορέσει να κάλυψει τις υποχρεώσεις. Παρ' όλα αυτά, επειδή συμμετέχουμε σε ένα project με θέλει να χτίσει μια κοινότητα καλλιέργειας στη Βιωτία, είναι ένα από τα μελλοντικά μας σχέδια πέρα από την κλινική που θέλουμε. Στην κουβέντα που κάναμε με τους ανθρώπους αυτούς, είπαμε ότι η δημιουργία μιας κοινότητας περιλαμβάνει και τον υγειονομικό, ο οποίος στη μοιρασιά του εισοδήματος ή του παραγωγής, οι υπηρεσίες που θα προσφέρει θα είναι ένα αντίστοιχο μερίδιο στο ίδιο. Δηλαδή είναι τουλάχιστον πιο κοντά σε αυτό το κολεκτιβιστικό ή το συλλογικό τρόπο. Είναι τουλάχιστον η πιο ρεαλιστική που είδαμε πράξη και πρέπει να το σκεφτούμε αυτό. Αλλιώς θα συνεχίζει να υπάρχει ο ήρωας γιατρός. Κάτι το οποίο πρέπει να το ξεφύγουμε. Εμείς δεν είμαστε κάτι το οποίο είμαστε διαφορετικοί. Είμαστε εργαζόμενοι. Είμαστε εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας. Και όπως οι εργαζόμενοι σε ένα εργοστάσιο δεν την αυτοδιεύθυνση των εργοστασίων τους, έτσι θέλουμε και εμείς. Φυσικά δεν είναι το ίδιο πράγμα να το κάνεις όπως το κάνανε οι συνάδελφοι εργάτες στην ΒΙΟΜΕ ή Καπαλού, στον χώρο της υγείας. Έχει πολλά προβλήματα. Αλλά αν μπορούσαμε να φτιάξουμε πιο κοινωτικές δομές, πιστεύω ότι αυτή η δημιουργία αυτοργανωμένων κέντρων υγείας, τα οποία θα φέρουν την κοινότητα με τους αντίστοιχους λειτουργούς υγείας πιο κοντά, θα λειτουργήσουν προς την κατεύθυνση της βέλτιστης προαγωγής της υγείας μέσα σε ένα απελευθερωμένο κόσμο στο οποίο θα εργάζονται και θα αμείβονται όλοι διατηρώντας το ακέραιο το επίπεδο της αξιοπρέπειας και της διαβίωσής τους.
Κάτι που πιστεύουμε ότι είναι ο γενικότερος στόχος των κινημάτων απελευθέρωσης. Ωραία. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για την κουβέντα και για τη φιλοξενία. Εμείς να σας ευχαριστήσουμε και ήσουν πολύ προβοκάτορος.